Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Παπαστεργιόπουλος από το Enterprise Greece και σας καλωσορίζουμε και σήμερα στο 8ο webinar της σειράς Tech Tuesdays. Σήμερα, όπως πάντα, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα να αναπτύξουμε, το οποίο έχει τίτλο «Η διεθνής προσέγγιση στη διαχείριση αντιρρήσεων και προβλημάτων των πελατών». Εισηγητής θα είναι ο κύριος Γιώργος Δακουλάκος, και επικουρικά θα συμμετάσχει και η κυρία Ατζελίνα Μιχαλίδη, την οποία τη θυμάστε από το περασμένο webinar, ως εκπρόσωπος της εταιρείας Response, η οποία έχει και την επιμέλεια του σημερινού σεμιναρίου. Ο κύριος Γιώργος Δακουλάκος έχει μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και διδακτική εμπειρία. Και ως εκ τούτου έχετε να κερδίσετε πολλά πράγματα από την εισήγησή του. Για να μην μακρηγορήσω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Δρακουλάκο και στην κυρία Μιχαηλίδη. Και τον κανονισμό της λειτουργίας του webinar θα τον αναπτύξουν και οι ίδιοι, δηλαδή με τις ερωτήσεις κυρίως. Πώς μπορεί να γίνονται οι ερωτήσεις και διαδραστικά όσο γίνεται, για να μην χάνει και την ομορφιά του το webinar. Ευχαριστώ πολύ και σας δίνω το λόγο στην κυρία Μιχαλίδη και στον κύριο Γιώργο Δρακούλα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαστεργιόπουλε. Καλώς ήρθατε, φίλοι μου αγαπημένοι, στην σημερινή μας συνάντηση που έχει σαν τίτλο Tech Tuesdays και με το θέμα, όπως προανέφερε ο αγαπητός κύριος Παπαστεργιόπουλος, είναι η διαχείριση των αντιρρήσεων, το Global Approach. Είμαι ο Γιώργος Δρακουλάκος και είμαστε μαζί με την Αγγελίνα Μιχαηλίδου. Και θα είμαστε μαζί τώρα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, η ώρα έχει πάει 3 και 10, για να εξηγήσω, να κάνουμε μια εισαγωγική έτσι, κουβέντα, συζήτηση και να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία πώς θα κινηθεί το σημερινό μας το webinar. Οι συνάδελφοι που ήμασταν την προηγούμενη Τρίτη, που ήταν η κυρία Μιχαηλίδου και μας παρουσίασε το πολύ όμορφο θέμα σε σχέση με το coaching, έχει αφήσει το αποτύπωμά της, οπότε θα προσπαθήσουμε να, όχι θα προσπαθήσουμε, γενικά στη response είμαστε σε αυτό το κομμάτι στα webinar, η διάδραση. Η διάδραση είναι το α και το ω. Αυτό προσπαθούμε και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Οπότε να είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ανά πάσα στιγμή και θα το θελήσουμε και εμείς οι ίδιοι. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να ξεκινήσω να δείξω. Ξεκινάμε με το θέμα, όπως προανέφερα προηγουμένως, το handling objections και problems, το global approach. Το global approach, τι σημαίνει ουσιαστικά global approach? Ότι αυτή η προσέγγιση δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει παγκόσμια. Άρα, πάμε λοιπόν να το ξετυλίξουμε λίγο το θέμα, να το κουβεντιάσουμε. Να σας πω δύο λόγια για εμένα. Συνολικά έχω εργασιακή εμπειρία 32 έτη, εκ των οποίων τα 16 σε 3 μεγάλους οργανισμούς, μάλλον σε 2,5 μεγάλους οργανισμούς. Ο ένας ήταν η Benetton, όπου παρέμεινα 3 χρόνια. Ο δεύτερος ήταν η Philip Morris, όπου παρέμεινα 3 χρόνια, βέβαια, 11 χρόνια, περνώντας από διάφορες και διαφορετικές θέσεις μέσα στην εταιρεία. Μετά πήγα στην Ελβετία σε μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση η οποία λεγόταν Mediterranean Alimentation, η οποία προωθούσε ελληνικά προϊόντα στο ελβετικό κομμάτι, στο κομμάτι Λεμάν, λίμνη του Λεμάν. Και τα τελευταία 16 χρόνια συνεργάζομαι με την εταιρεία, είμαι μέλος της εταιρείας Response, είμαι partner, είμαι μέτοχος της εταιρείας Response, στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία μου. Είμαι στις πωλήσεις 32 έτη και στη διοίκηση των πωλήσεων και είναι κάτι το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και με διαφορετικούς τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι αυτός ο σημερινός, δηλαδή ο διαδικτυακός τρόπος, γιατί και οι πωλήσεις δεν σταματάνε ποτέ. Συνεχίζονται
σε όλη την έκφανσή τους και δει στις δύσκολες αυτές περιόδους που οι οποίες περνάμε, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πολύ αποτελεσματικοί γίνεται. Λοιπόν, χρήσιμες συμβουλές, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, όχι απλή ακρόαση. Θέλουμε ενεργή συμμετοχή. Άρα, ανά πάσα στιγμή κάποιος θέλει να παρέμβει, να κάνει μια ερώτηση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με ποιους τρόπους. Ο ένας είναι να σηκώσετε το χέρι σας. Θυμάστε λίγο τη διαδικασία πώς σηκώνουμε το χέρι. Αλλά απλά μην ξεχάσουμε να το κατεβάσουμε, γιατί εμείς μετά βλέπουμε ότι είναι συνέχεια το χέρι σηκωμένο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι γράψτε μας ερωτήσεις. Θα το ζητήσουμε βέβαια και εμείς αυτό. Αλλά και εσείς αισθανθείτε άνετα να μας γράψετε ανά πάσα στιγμή. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα θελήσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη επεξήγηση. Αυτό λοιπόν σε σχέση με τα εισαγωγικά. Ποια είναι η ατζέντα του προγράμματος? Η ατζέντα του σημερινού προγράμματος έχει 4 στοιχεία. Και είναι αυτά τα 4. Το πρώτο στοιχείο θα δούμε την αντιμετώπιση των αντιρρήσεων ως, ή ανησυχιών ως ευκαιρίες. Γιατί ουσιαστικά αυτός, εμείς έτσι το ορίζουμε, έτσι ορίζουμε τις αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις για μας είναι ένας τρόπος, καταρχήν κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μας φέρει μια αντίρρηση και δει σε ένα πωλησιακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια πώλησης, προσπάθειας, και αν αυτή η αντίρρηση δεν εμπίπτει μέσα σε κάποιες κατηγοριοποιήσεις, όπως εμείς τις λέμε, και θα τις δούμε βέβαια, μιλάμε για μια πραγματική αντίρρηση και αυτή η αντίρρηση ενδεχομένως να είναι μια ευκαιρία. Ο δεύτερος στόχος ο σημερινός μας είναι να δούμε και να ανακαλύψουμε με ποιον τρόπο τα συναισθήματά μας επηρεάζουν τη διαχείριση των αντιρρήσεων. Το τρίτο κομμάτι είναι να δούμε μια απλή διαδικασία στη διαχείριση των αντιρρήσεων. Και το τελευταίο είναι δομημένη διαχείριση των προβλημάτων. Αυτός είναι ο στόχος μας, ο σημερινός μας στόχος. Διαπραγμάτευση στην πώληση και όχι μόνο. Αυτός θεώρησα ότι είναι ένας πολύ καλός τίτλος και βλέπετε έτσι τη φωτογραφία με το δρόμο ο οποίος είναι κλειστός ή χρειάζεται να κάνουμε ένα detour, δηλαδή να αλλάξουμε κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή, όποιος αγαπητός συνάδελφος θα ήθελε να μας γράψει τι σημαίνει για σας αντίρρηση ή τι σημαίνει διαπραγμάτευση στην πώληση. Θα δώσω 30 με ένα λεπτό έτσι να μας γράψετε 2-3 πράγματα. Γράψτε μας λοιπόν 2-3 πράγματα ή αν θέλετε να σηκώσετε το χέρι σας και να μας πείτε 2-3 πράγματα. Μας γράφουν και που είναι το questions, ε? Σωστά. Τι για σας λοιπόν είναι διαπραγμάτευση στην πώληση ή τι θα ήταν διαχείριση των αντιρρήσεων, χειρισμός αντιρρήσεων, τι είναι για σας αντίρρηση, πώς τις έχετε αναγνωρίσει? Προς το παρόν δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Okay. Αφήσουμε. Βλέπω ένα χέρι. Α, ωραία. Τώρα έχουμε λοιπόν. Οτιδήποτε... Έχουμε... τον κύριο Θεοδόρο Σταθόπουλο, ο οποίος μας λέει οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «αλλά». Αλλά. Αλλά. Κεφάλαιο μεγάλο. Αυτό είναι πάρα πολύ, κύριο Σταθόπουλο. Ωραία. Okay. Αυτό είναι για την αντίρρηση, έτσι. Mm-hmm. Διαπραγμάτευση είναι τώρα κάτι άλλο. Διαπραγμάτευση είναι... Λοιπόν, το δεύτερο λέει ο κύριος Γιώργος Ξινογαλάς. Αντίρρηση είναι οτιδήποτε δεν περιέχει συμφωνία ή αποδοχή. Πολύ ωραία. Αντίρρηση είναι οτιδήποτε δεν περιέχει συμφωνία αποδοχή.
Η διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία για την κοινωνία, μας λέει ο κύριος Ξενογαλάς επίσης. Είναι η διαδικασία για να βρούμε μια συμφωνία, η διαπραγμάτευση. Άρα σαν να μας λέει ότι ξεκινάς από την αντίρρηση για να πας στη διαπραγμάτευση, Γιώργο. Okay. Συνδυαστικά. Ωραία. Ωραία. Γι' αυτό, καταρχήν, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να επικοινωνήσει κάτι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό Γιώργο, αν μου επιτρέπει στον Ενικό ή κύριε Ξενογαλά. Είναι λίγο τρίκη η ερώτηση, επιτρέψτε μου να πω. Είναι λίγο τρίκη η ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Είναι λίγο τρίκη η ερώτηση, γιατί διαπραγμάτευση στην πώληση, γίνεται διαπραγμάτευση στην πώληση. Η ερώτηση είναι αυτή. Μα και φυσικά γίνεται διαπραγμάτευση σε μια διαδικασία της πώλησης. Και πώς την ορίζουμε εμείς τη διαπραγμάτευση ή αν θέλετε έτσι στην πώληση, τη διαπραγμάτευση της δίνουμε έναν ορισμό ο οποίος λέει οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που έχουν οι αγαπητοί μας δυνητικοί πελάτες που τους αποτρέπουν για κάποιες ιδέες που έχουν, κάποια πεποίθηση που έχουν, κάποια πιστεύω που έχουν, κάποια αντίληψη που έχουν, να προχωρήσουν μπροστά εφόσον θέλουν. Προσέξτε να δείτε, είναι και το εφόσον θέλουν μέσα στην όλη ιστορία. Αυτός λοιπόν είναι ο ορισμός ο οποίος δίνουμε εμείς σε σχέση με τη διαδικασία της πώλησης, ότι πριν προχωρήσουμε να κερδίσουμε τη συμφωνία και την αποδοχή, ενδέχεται μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να πραγματοποιηθεί αυτή του είδους η διαπραγμάτευση ή αυτού του είδους ο χειρισμός των αντιρρήσεων, αυτό το αλλά το οποίο ακούστηκε από κάποιον δυνητικό μας πελάτη. Ναι, ξέρετε κύριε Δραπουλάκο, ωραία μας τα λέτε, αλλά εγώ γνωρίζω και αρχίζει και εξηγεί αυτό που γνωρίζει ο αγαπητός μου δυνητικός πελάτης. Και εκεί είναι στη δική μας, αν θέλετε έτσι, ευχέρεια, να χειριστούμε την όποια αντίρρηση εμφανιστεί πάνω στο τραπέζι της κουβέντας και της συζήτησης. Για να μην μακρηγορούμε, επιτρέψτε μου να προχωρήσω και να ρωτήσω όλους εσάς ποιες είναι οι πιο συχνές αντιρρήσεις που ακούγονται σήμερα στον επαγγελματικό στίβο. Στα κομμάτια τα δικά σας, στις εξαγωγές. Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι πιο συγκεκριμένες αντιρρήσεις οι οποίες ακούτε εσείς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πώλησης. Γράψτε μας. Δηλαδή εννοείς, Γιώργο, στο κάθε ενός τη χωριστή καθημερινότητα τι ακούει, έτσι. Ναι, σαφέστατα αυτό. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Εννοείται, ακριβή τιμή, συγγνώμη. Ακριβή τιμή. Ακριβή μετά, τιμή. Όσο στο ύψος της τιμής, οι αντιρρήσεις για τιμές και για συσκευασίες. Πολύ σημαντικό και αυτό ενδιαφέρον. Θέλει φτηνό προϊόν, συσκευασίες, ναι. Καλό προϊόν, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι καταναλωτές. Έχω ήδη προμηθευτεί, έχω πιστοποιημένο προμηθευτή, έχω τέτοιο προϊόν. Άρα το ένα είναι η ταύτιση του προϊόντος. Το άλλο είναι ο προμηθευτής, το άλλο είναι η συσκευασία, το άλλο είναι η τιμή. Τουλάχιστον 4 διαφορετικά ως τώρα. Mm-hmm. Έχω τέτοιο προϊόν. Καλό το προϊόν σας, αλλά δεν ξέρω αν οι καταναλωτές μας είναι έτοιμοι γι' αυτό, λέει ο αγαπητός Χρόνης Καλοκρίτης, ο οποίος είχε σηκώσει και το χέρι του. Δεν ξέρω αν, αγαπητέ Χρόνη, θα ήθελες να μας πεις κάτι. Okay, ωραία. Νομίζω ότι είναι ok όλες αυτές οι αντιρρήσεις. Και όλες αυτές οι αντιρρήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, εμπίπτουν μέσα στις 4 global κατηγορίες των αντιρρήσεων, οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον,
ή τιμή. Τιμή παύλα ρίσκο. Γιατί λέμε τιμή παύλα ρίσκο? Γιατί η τιμή εμπεριέχει και ένα ρίσκο σε κάποιον ο οποίος έχει μια συνεργασία, αποφασίζει να βάλει κάποια προϊόντα μέσα στο κατάστημά του και ενδεχομένως αυτή η τιμή που μας το λέει ότι είναι ακριβή η τιμή, αν θέλετε έτσι όπως λεκτικά το χρησιμοποιήσατε κι εσείς, εμπεριέχει ένα μικρό ρίσκο για τον δυνητικό αγοραστή, κατά πόσον αυτή η επιλογή του θα μειώσει το ενδεχόμενο του ρίσκου που έχει στο μυαλό του, ότι δεν θα μπορεί να φύγει από το κατάστημα, δεν θα μπορεί να πουληθεί, θα δημιουργήσει άλλα πράγματα. Άρα το κόστος, η τιμή, το budget ή το return on investment, το ROI όπως λέγεται, και το ενδεχόμενο ρίσκο που προκύπτει, είναι μια από μόνη της κατηγορία των αντιρρήσεων. Άρα ξέρουμε ποια είναι αυτή και την έχετε πιστοποιήσει, επικυρώσει με τα λεγόμενό σας σε σχέση με, με τις αντιρρήσεις που ακούτε και εσείς σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο, αν μη τι άλλο. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σε σχέση με την ποιότητα. Και αναφέρεται για το προϊόν. Την ποιότητα των προϊόντων μας, τη συσκευασία που εμπίπτει και αυτό μέσα στο κομμάτι, την ποιότητα του προϊόντων μας ή της υπηρεσίας μας. Άρα ουσιαστικά οι άνθρωποι που επικοινωνούμε μας αναφέρουν και καλό είναι που μας αναφέρουν, γιατί ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Φανταστείτε να μην θέλουν οι άνθρωποι μας να μας επικοινωνήσουν πράγματα από πίσω. Ένα άλλο βασικό κομμάτι, το οποίο και αυτό αναφέρατε, είναι το κομμάτι της εμπιστοσύνης. Συγγνώμη, έχω βάλει δύο. Εδώ, μισό. Okay. Η εμπιστοσύνη, παύλα, σχέση και αξιοπιστία στην εταιρεία. Εάν πρόλαβα να διαβάσω κάπου στα λεγόμενά σας, κάπου το είδα ουσιαστικά αυτό, προσπαθώ τώρα να το βρω. Δεν θέλω να ακούσω για εσάς, γιατί έχω ήδη προμηθευτεί με το ίδιο προϊόν. Okay. Άρα και αυτό πρέπει... Γιώργο, και γράφει και ο άλλος κύριος ότι έχω και πιστοποιημένο προμηθευτή. Αυτό το πιστοποιημένο, κάτι θέλει να υπονοήσει. Ναι. Έτσι. Και το τελευταίο, αγαπητοί συνάδελφοι, η τελευταία κατηγορία των αντιρρήσεων είναι ουσιαστικά η αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα που ενδεχομένως μας εμφανίζουν οι αγαπητοί μας πελάτες. Γιατί όλοι οι άνθρωποι όταν καταρχήν συμφωνήσουν και κάτσουν σε ένα τραπέζι κουβέντας, συζήτησης, η οποία αυτή θα οδηγήσει κουβέντα συζήτηση στην παρουσίαση της πρότασης της δικής σας, των προϊόντων σας ή των υπηρεσιών σας, κάποια στιγμή αυτή η κουβέντα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και όταν αρχίζει και κλείνει, αν θέλετε έτσι, αυτή η ροή της κουβέντας και της συζήτησης και ο πελάτης μας θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, εκεί αισθάνονται πίεση. Όλοι οι άνθρωποι αισθανόμαστε πίεση όταν αρχίζει όλο αυτό και έχουμε κουβεντιάσει. Πριν καταλήξουμε να πούμε ναι, το θέλω ή ναι, μου κάνει ή ναι. Αλλά μπορεί να επικρατήσει και αυτό το λεγόμενο της αναβλητικότητας. Δηλαδή, ναι, αφήστε με να το σκεφτώ λίγο ή αφήστε με να συμβουλευτώ και τους συνεργάτες μου, το οποίο ενδεχομένως να το έχετε ακούσει και αυτό. Ή μπορεί να υπάρχει και το no sense of urgency, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η επιτακτικότητα τη συγκεκριμένη στιγμή σε σχέση με τις αποφάσεις που είναι να πάρουν οι άνθρωποι. Άρα, τέσσερις βασικές κατηγορίες εδώ. Τώρα, επιτρέψτε μου να δείξω ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο αυτό το σχεδιάγραμμα αντικατοπτρίζει τη διαδικασία των πωλήσεων εμείς, έτσι όπως την βλέπουμε μέσα από τον στρατηγικό μας τον συνεργάτη, την Integrity Solutions, που αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Τρίτη, κάποιοι από τους αγαπητούς συνεργάτες που βρίσκονται σήμερα εδώ, είχε κάνει μια αναφορά η κυρία Μιχαηλίδου, σε σχέση με το coaching. Έχουμε εμείς ένα πολύ καλό και στρατηγικό συνεργάτη στο εξωτερικό, ο οποίος μας δίνει τις μεθοδολογίες και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε. Λέγοντας λοιπόν αυτά, θα ήθελα να δείξω μια διαδικασία πωλήσεων
και βλέπετε στο πάνω, το οποίο έχει 6 βήματα, που ξεκινάει από την προσέγγιση, προχωράει στην διερεύνηση, μετά το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση, η επικύρωση και φτάνουμε στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, έτσι όπως νοείται στη διαδικασία των πωλήσεων, στο ακρονίμιο AID Inc. AID είναι η βοήθεια, Inc. είναι το Incorporate. Η ουσία της διαδικασίας αυτής της πωλήσεως του AID Inc. έχει ότι εάν εγώ ενσωματώσω τη βοήθεια που μπορώ να δώσω στους αγαπητούς μου πελάτες, θα είμαι πιο επιτυχημένος. Άρα εδώ έρχεται και εξηγώ λίγο τον όρο της διαπραγμάτευσης, που κουμπώνω με τον ορισμό που δώσαμε προηγουμένως, ότι η διαπραγμάτευση είναι να διαχειριστούμε τις αντιρρήσεις, αλλά ή την ακριβή τιμή ενδεχομένως, που σαφέστατα μπορεί να μου πει ακριβή τιμή, μπορεί να μου πει υψηλή επένδυση ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Είναι ένα μέρος της διαδικασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, να εξηγήσουμε λίγο, εκτός από τις 4 κατηγορίες των αντιρρήσεων, πάμε να δούμε τους τύπους των αντιρρήσεων. Υπάρχουν τύποι αντιρρήσεων? Ναι, υπάρχουν τύποι αντιρρήσεων. Ποιοι είναι αυτοί? Η πρώτη κατηγορία, ο πρώτος τύπος των αντιρρήσεων, αυτοί όπως εκφράζονται μέσα από τους αγαπητούς μας πελάτες, είναι η παραπλανητική αντίρρηση. Τι σημαίνει παραπλανητική αντίρρηση? Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να πούμε εδώ είναι ότι ο πελάτης μας δεν έχει κάτι σταθερό στο μυαλό του, δεν έχει κάτι έγκυρο, επικυρωμένο στο μυαλό του και προσπαθεί, όπως λέγεται στο κομμάτι των πωλήσεων, να ρίξει λίγο την μπάλα στην εξέδρα. Για να δώσω δύο παραδείγματα, αναφέρομαι σε 3 παραδείγματα έτσι όπως αυτά φαίνονται εδώ. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Ας το πούμε την άλλη εβδομάδα. Ή δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο είναι ότι έχω φθηνότερη πρόταση. Και αυτό είναι που ενδεχομένως μπορεί να είναι παραπλανητικό ή ουσιαστικό. Τις περισσότερες φορές πάντως από τη δικιά μας την εμπειρία λέμε ότι είναι παραπλανητικό. Ή ακόμα και δεν μου ήρθε το χρεωστικό σημείο σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Όταν εσύ ζητάς να πληρωθείς, δεν το ήρθε, χάθηκε, πήγε σε η αλληλογραφία, παρέπεσε. Είναι παραπλανητικού είδους αντιρρήσεων όλα αυτά. Το δεύτερο κομμάτι μπορεί να είναι παρεξήγηση. Τι σημαίνει παρεξήγηση? Παρεξήγηση σημαίνει ότι ο αγαπητός μας ο πελάτης για κάποιους λόγους ή για κάποιο λόγο έχει πληροφορηθεί, μπορεί να είναι και δικό μου το σφάλμα, λαθασμένα. Για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στη δικιά μου την εταιρεία, αναφορικά με το προϊόν, αναφορικά με την εξυπηρέτηση, αναφορικά με τις τιμές, αναφορικά με τα services, αναφορικά με τις παροχές, αναφορικά με τις διαφημίσεις, αναφορικά με οτιδήποτε μπορεί να είναι. Και να υπάρχει μια παρεξήγηση. Και ο τρίτος τύπος της αντίρρησης είναι ουσιαστικά ένας πραγματικός προβληματισμός. Ένας πραγματικός προβληματισμός, ο οποίος ο πελάτης μου τον εκφράζει. Για ποιο λόγο? Τον εκφράζει για τον λόγο ότι θέλει να με βάλει και λίγο σε μια διαδικασία πρόκλησης για να δω εγώ πώς θα ανταπεξέλθω μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να απαντήσω την αντίρρηση του αγαπητού μου πελάτη. Λοιπόν, είναι κάποιος ο οποίος θα ήθελε να κάνει κάποια παρέμβαση μέχρι τούδε. Θέλει κάποιος να επικοινωνήσει κάτι μέχρι να βάλω μια άλλο τελεία και να κάνω μια ερώτηση. Πώς σας ακούγονται όλα αυτά μέχρι τώρα? Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε, είναι κάτι καινούριο το οποίο έχει ακουστεί? Ποιος θα ήθελε είτε να ανοίξει το μικρόφωνο, είτε να σηκώσει το χέρι του, είτε να μας γράψει το οτιδήποτε? Κύριε συνάδελφε, μάλιστα. Επειδή και εγώ συμμετέχουσα είμαι, υπάρχει κανένας τρόπος να μπορώ να καταλάβω αν είναι παρεξήγηση στα αλήθεια ή παραπλανητική? Αυτό συνήθως εγώ μπερδεύομαι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι πραγματικός ο προβληματισμός ή είναι κάτι άλλο. Αυτό τον ορό της αλήθειας
δεν έχω καταλάβει να τον βρω. Τι πρέπει να έχω κάνει για να μπορώ να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα? Εάν είναι πραγματικός ο προβληματισμός ή είναι παρεξήγηση? Ναι, ή πια παραπλάνηση ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, Αγγελίνα μου, όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις, η όλη αυτή η διαδικασία, εδώ προσπαθούμε απομονωμένο ένα κομμάτι μιας διαδικασίας πώλησης, να το βγάλουμε πάνω στην επιφάνεια, στο τραπέζι διεργασίας και να τον αναλύσουμε. Γι' αυτό και εγώ σε προγενέστερη διαφάνεια έδειξα τη διαδικασία των πωλήσεων. Mm. Και τη διαδικασία των πωλήσεων και ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι είναι η δημιουργία των ερωτήσεων, είναι η διερεύνηση. Γιατί εκεί στη διαδικασία της διερεύνησης προσπαθείς να δεις ποιες είναι οι ανάγκες που έχει ο αγαπητός σου πελάτης, αν είναι ικανοποιημένος με τον υφιστάμενο προμηθευτή τον οποίο έχει, τι είναι αυτά που του παρέχουν, όλα αυτά τα πράγματα και η ομιλία που αρχίζει και αρθρώνει ο αγαπητός μου, ο δυνητικός μου πελάτης, ο τόνος της φωνής του, ο τρόπος με τα οποία επικοινωνεί, όλα αυτά για μένα συνειδητά ή ασυνείδητα με βγάζει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, όταν φτάσω λοιπόν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, να αντιληφθώ αν αυτό που μου λέει είναι valid, ισχύει ή το λέει για να το πει για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία της κουβέντας και της συζήτησης. Εγώ αυτό, από την εμπειρία μιλώντας, αυτό έχω να γνωρίσω. Γιώργο, έχεις δίκιο. Ναι, είναι μια διαδικασία που πρέπει από αρκετά νωρίτερα να την έχουμε ξεκινήσει για να μην αφήσουμε το περιθώριο και να μην τζιμπάμε σε ό,τι μας πετάξει εκείνη την ώρα πάνω στο τραπέζι. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γιάννη τον Χρονοτρόπουλο, ο οποίος μας είχε την ευγενική καλοσύνη έτσι να μας επικοινωνήσει ότι δεν έχει ξανακούσει κάποια από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε και συζητούμε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Ωραία. Πάμε να το ξετυλίξουμε. Ωραία αυτά τα πράγματα. Πώς μας βοηθάνε αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι? Από τη στιγμή που πάω πίσω και λέω υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες αντιρρήσεων. Υπάρχουν τύποι αντιρρήσεων μέσα σε κάποια κατηγορία. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μου πει ότι η τιμή είναι ακριβή, αλλά να το εννοεί αυτό το πράγμα και να είναι ένας προγραμματικός προβληματισμός. Εγώ πρέπει να σκάψω λίγο περισσότερο αφενός. Και θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θα το δούμε στην πορεία πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αφετέρου, όταν εγώ γνωρίζω ποιες είναι οι πιο σύνηθες αντιρρήσεις οι οποίες ακούω στην καθημερινότητά μου, η ερώτηση είναι μπορώ να προετοιμαστώ για την επόμενη συνάντησή μου ή μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικότερα όλες αυτές τις αντιρρήσεις. Η ουσία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ναι. Μπορούμε να χειριστούμε όλες τις αντιρρήσεις. Εκτός βέβαια τώρα αν μιλάμε για ένα κομμάτι προϊοντικό, το οποίο η συσκευασία που παρέχει, λέω τυχαίο το παράδειγμα, υπάρχει μια super duper συσκευασία η οποία κάνει θράψη στην αγορά και εγώ έχω με μια υποδιέστερη συσκευασία και εκεί σηκώνω λίγο και τα χέρια λίγο ψηλά. Βλέπω λοιπόν ότι ο κύριος Ψαράκης έχει σηκώσει το χέρι του. Θέλετε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, θέλετε να ανοίξετε τα μικρόφωνα και να μας επικοινωνήσετε, θέλετε να μας γράψετε, κύριε Ψαράκη? Μας γράφει ο κύριος Ψαράκης. Μάλιστα. Λοιπόν, να το διαβάσω. Μία αντίρρηση είναι η άρνηση αποδοχής του προϊόντος, διότι το συγκρίνουμε υποδιέστερο προϊόν για να κατεβάσουν όσο γίνεται την τιμή. Γνωστό. Μία αντίρρηση, μία άλλη αντίρρηση προφανώς, είναι η άρνηση αποδοχής του προϊόντος, διότι το συγκρίνουμε υποδιέστερο προϊόν για να κατεβάσουν όσο γίνεται την τιμή. Ναι, το ίδιο. Το ίδιο. Mm-hmm. Ωραία. Okay. Ναι. Άρνηση λοιπόν του προϊόντος, αυτού που προτείνουμε. Έχουν ένα υποδιέστερο προϊόν για να κατεβάσουν όσο γίνεται την τιμή, για να το κατεβάσουν την τιμή. Το ζητούμενο εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκτός ότι έχουμε την άλλη πλευρά τον πελάτη μας, εμείς τι στόχους έχουμε? Θα παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι, θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι? Αυτή είναι μια ρητορική ερώτηση, την οποία βέβαια αν θέλει κάποιος να την απαντήσει, την απαντάει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Εάν θέλω να μπω, δηλαδή, επιτρέψτε μου, στην κατρακύλα,
της τιμής. Δηλαδή, να μειώσω εγώ την τιμή σε σχέση με οτιδήποτε. Αλλά εδώ μιλάμε για υποδοχή, υποδιέστερο προϊόν. Άρα, το δικό μου το προϊόν υπερισχύει. Το θέμα, τι είναι σημαντικό για τον αγαπητό μου τον πελάτη. Δηλαδή, όταν θα ξεκινούσα εγώ μια κουβέντα με τον αγαπητό σας πελάτη, κύριε Ψαράκη, κύριε αγαπητέ Νικόλαε, είναι, ωραία, τι είναι σημαντικό για σας, κύριε Χ, προμηθευτή, οποιοδήποτε πελάτη σας, όταν επισυνάπτε συνεργασίες με κάποιους προμηθευτές όπως εμάς, τι είναι σημαντικό. Και πηγαίνω λίγο πιο πίσω, γιατί το κάνω αυτό, γιατί σε μια τέτοια ερώτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ο αγαπητός μου ο πελάτης θα αρχίζει να σκέπτεται τι είναι σημαντικό. Είναι η τιμή, είναι η ποιότητα, είναι η συσκευασία, είναι οι παραδόσεις, είναι τι, ποιο είναι το νούμερο ένα στη λίστα του. Αναφορικά λοιπόν με το τι είναι το νούμερο ένα, τι είναι το νούμερο δύο, τι είναι νούμερο τρία, αρχίζω και εγώ και σχεδιάζω την παρουσίασή μου σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τα υπέρ του δικού μας τον προϊόντο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Με τον ανταγωνισμό. Δεν θα το αναφέρω σαν ανταγωνισμό, αλλά θέλω να εστιάσω περισσότερο ερωτήσεις, τι θα μου πει και να ξέρω τι έχω. Αν είναι η τιμή και το πρώτο πράγμα είναι μόνο η τιμή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τώρα από εκεί και πέρα είναι η δική μου απόφαση αν εγώ θέλω να συνεργαστώ με κάποιον, να ρίξω την τιμή μου, δεν θα το συζητούσα εγώ σε τέτοια πράγματα. Τι θέλετε εσείς να κάνετε. Εκεί είναι η δική σας απόφαση από εκεί και πέρα. Αν θέλετε να το πολεμήσετε. Ναι, σαφέστατα, κύριε Σταθόπουλε, όπως λέει, μήπως είναι εξίσου σημαντικό να ορίσουμε πρώτα ποιος πρέπει να είναι ο ενδεδειγμένος συνομιλητή μας από την πλευρά του πελάτη. Συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Αν ο κύριος Σταθόπουλος θα ήθελε να πει δύο λόγια παραπάνω σε αυτό. Εκτός, Αγγελίνα, αν καταλαβαίνεις εσύ την ερώτηση. Εγώ θα έλεγα μόνο ότι αν από την πλευρά του πελάτη μιλάμε μόνο σε άνθρωπο των προμηθειών, μιλάμε σε κάποιον που είναι στο quality control, δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί τις διαφορές για να έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί κάθε θέση έχει διαφορετικές σκοπιμότητες με τις οποίες επιλέγει. Mm-hmm. Μόνο αυτό θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Ειδικά αν εξάγουμε σε πολυπληθείς οργανισμούς που υπάρχουν διαφορετικά κέντρα αποφάσεων. Αν ο κύριος Σταθόπουλος θέλει να το επιβεβαιώσει ότι κάτι τέτοιο ομιλεί. Και χαρακτηριστικό είναι το δεύτερο που να μας δώσει ο κύριος Σταθόπουλος στο feedback. Το δεύτερο, ίσως... τι λέει ο κύριος Ξινογαλάς. Ναι, όχι. Επίτρεψέ μου, Αγγελίνα, ίσως τώρα για κάποιο λόγο πιστεύω ότι έχω κατανοήσει λίγο την ερώτηση. Μήπως είναι εξίσου σημαντικό να ορίσουμε πρώτα ποιος πρέπει να είναι ο ενδεδειγμένος συνομιλητή μας από την πλευρά του πελάτη. Εάν το καταλαβαίνω σωστά τώρα, αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Θεόδωρε, μιλάμε για ποιος θα είναι ο decision maker άνθρωπος και δεν θα είναι ένας απλός αγοραστής, ο οποίος αγοραστής μπορεί να έχει πάρει και μία, αν θέλεις έτσι, εντολή από τη διοίκηση. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Αυτό ακριβώς. Ναι, σαφέστατα ότι στην προεργασία με ποιον θα πω να μιλήσω σε έναν οργανισμό, πρέπει να δούμε, γιατί υπάρχει και η άλλη θεωρία. Τώρα ανοίγουμε λίγο την κουβέντα μας, η θεωρία του MAN. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Μη, αλφα, νη, MAN, όπως είναι ο άνθρωπος. Γιατί μέσα σε έναν οργανισμό, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας βάζει τα χρήματα, το MAN, το M είναι για το money, ποιος βάζει τα χρήματα. Ένας άλλος μπορεί να έχει και ο ίδιος να έχει το authority, αυτός που έχει την δικαιοδοσία. Και ένας τρίτος να έχει βγάλει το need. Την ανάγκη. Αυτό, αν θέλετε, κάπου σημειώστε το. Man. Money. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπράβο. Και need. Εγώ μπορεί να είμαι αγοραστής και να έχω βγάλει μια ανάγκη να πάρουμε καινούργια προϊόντα μέσα στο, να το βάλουμε στα ράφια μας. Τυχαίο το παράδειγμα. Το authority δεν το έχω εγώ, αλλά το έχει ο προϊστάμενός μου ή ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής προμηθειών ή ο ιδιοκτήτης. Και τα χρήματα τα βάζει και εκείνος. Ή δεν τα βάζει εκείνος, τα βάζει ένας συνεργάτης, ο οποίος έχει και συνεργάτη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μπορεί πολύπλοκο να είναι ή να είναι ξεκάθαρο.
Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω, το κύριο του Ξενογαλάς μας λέει, λέγανε παλιά στην Αμερική πως κάποιος πρότεινε ένα προϊόν σε κάποιον δωρεάν και αυτός που ασυνήθεια απάντησε πως είναι ακριβό. Πραγματική ιστορία παραπληκτικής αντίρρησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, παρατέταρτο πήγε η ώρα. Αυτό που ουσιαστικά θα μας βοηθούσε να κατανοήσουμε είναι κάποιες βασικές αρχές στη διαχείριση των αντιρρήσεων. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις βασικές αρχές? Οι πρώτες δύο είναι ότι ανακαλύπτουμε ποιες ανησυχίες ή αντιρρήσεις υπάρχουν. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ανακαλύπτω, να το κάνω ένα κλικ πίσω, ανακαλύπτω ποιες ανησυχίες ή αντιρρήσεις? Σε όλη τη διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, μιας πώλησης, η οποία ξεκινάει από το πρώτο σας τηλεφώνημα, για να κλείσετε ένα ραντεβού, για να πάτε να δείτε τον αγαπητό σας δυνητικό αγοραστή, προμηθευτή, τον οποιοδήποτε, θα κάτσετε εκεί. Πρέπει να έχετε προετοιμαστεί σαν τους κάβουρες που πάνε σε μάχη. Επιτρέψτε μου λίγο αυτό το κλαφυρό παράδειγμα, κάβουρες όμως. Και μία από αυτή είναι οι ανησυχίες και αντιρρήσεις. Εάν έχετε βέβαια και το πάπειρο ότι έχετε γράψει στα χιλιόμετρά σας πάνω όλες αυτές και έχετε βιώσει όλες αυτές τις αντιρρήσεις, θα τις έφερνα τις αντιρρήσεις προτού μου τις πούν οι αγαπητοί πελάτες μπροστά στη συζήτηση. Ότι ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα τιμής είναι πολύ σημαντικό για αυτό που βιώνουν όλοι μας. Αλλά προτού φτάσουμε σε αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να προχωρήσουμε να σας παρουσιάσω λίγο τα πιο εξειδικευμένα ωφέλη που δίνει το δικό μας το προϊόν. Τελεία. Γνωρίζω σε μεγάλο βαθμό ότι αυτά είναι αποκομμένα στη διαδικασία της πώλησης. Προσπαθούμε. Να το κουμπώσουμε όλα μαζί. Τις καλωσορίζω και τις κατανοώ τις αντιρρήσεις. Προσέξτε, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Ένα είναι το καλωσορίζω. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα αφήσω αντίρρηση να περάσει κάτω από το τραπέζι. Σε καμία. Ακόμα και στα μάτια του συνομιλητή μου να δω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, τόνος φωνής και γλώσσα του σώματος, που κάθεται τώρα αυτός, θα σταματήσω την παρουσίασή μου. Θα σταματήσω και θα πω, κύριε Δραγκουλάκο, σας βλέπω λίγο προβληματισμένο. Θέλετε να μου πείτε τι είναι αυτό που σας, από αυτά που λέω, σας έχει προβληματίσει? Θα γυρίσω τον μπαλάκι προς τα εκεί για να μου πει. Όσο μου λένε περισσότερα οι αγαπητοί μου, δυνητικοί μου πελάτες, τόσο καλύτερα για μένα, για να ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω. Και είναι βέβαιο ότι αρκετοί από εσάς έχετε πάει σε πολλές διαδικασίες πώλησης για να πάτε εκεί, να κάνετε μια τυπική παρουσίαση και να φύγετε χωρίς να έχετε μια γεύση πώς πήγε καλά, δεν πήγε καλά, τι έγινε, δεν μου πει τίποτα. Αυτό. Δεν θέλουμε τέτοιες παρουσιάσεις. Δεν τις θέλουμε, πραγματικά δεν τις θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει μια 50-50% κουβέντα συζήτηση σε όλη τη διαδικασία της πώλησης. Αναγνωρίζω και απομονώνω συγκεκριμένες ανησυχίες. Την κορυφή του παγόβουνου την ξέρετε. Ή μάλλον την έχετε δει. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει πάει πάνω ανταπτική και μάλλον ανταπτική είναι κάτω, βόρειος πόλος είναι πάνω, ναι. Μιλάμε για απομονώνουμε συγκεκριμένες ανησυχίες. Η μία ανησυχία μπορεί να κρύβει από κάτω και άλλες κρυμμένες ανησυχίες. Είμαι ικανοποιημένος με τον προμηθευτή μου. Τι σημαίνει, όπως μας είπατε προηγουμένως? Η ρητορική ερώτηση το αφήνω εδώ. Συζητούμε πιθανές λύσεις και ζητάμε τη γνώμη του συνομιλητή μας. Είναι και αυτό άλλη μία τακτική, την οποία προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή, θέλω να τον έχω τον αγαπητό μου συνομιλητή, πελάτη, να μιλάει 50% σε όλη τη διαδικασία που βρίσκομαι εκεί. Δεν κάνω μονόλογο. Λοιπόν, και προχωρώντας προς τα κάτω, εξίσου μέσα στη διαδικασία του βίντεο θα μας έλεγε έναν όμορφο τρόπο, έναν ωραίο τρόπο για να διαχειριστούμε αυτό το αλλά. Αυτό το αλλά, το όποιο αλλά. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος, αγαπητοί συνάδελφοι? Αυτός ο τρόπος αντικατοπτρίζεται στην μεθοδολογία διαχείρισης αντιρρήσεων, το οποίο έχετε και κουμπώνει στο λεκτικό 3α. Όχι, μην φέρετε στο μυαλό σας ρύζια και φασόλια και φακές. Δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει
με το πρώτο στάδιο που είναι η αναγνώριση. Αναγνώριση σε τι? Αναγνώριση σε αυτό που μου λέει ο αγαπητός μου πελάτης. Αλλά προσέξτε, όταν μου πει ότι ξέρεις κάτι, η τιμή είναι ακριβή, δεν θα γυρίσω να του πω σαν αναγνώριση. Α, ναι, η τιμή είναι ακριβή. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα δούμε έναν άλλο τρόπο. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω αυτό που μου λέει και η προσφυλής μου έτσι, έκφραση σε αυτό είναι πώς θα ουδετεροποιήσω ή θα ανεβάσω στο cloud, μιας και είναι έτσι μοντέρνο ο ορισμός, θα ουδετεροποιήσω αυτό που μου λέει. Ας το δούμε, ας το δούμε. Έχω φέρει και ένα παράδειγμα μέσα. Το δεύτερο κομμάτι είναι αποσαφήνιση. Τι σημαίνει αποσαφήνιση? Αυτό που μου είπε να το αποσαφηνίσει με περισσότερα λόγια ή να του κάνω άλλες δύο ερωτήσεις, να μου πει, δώσει περισσότερα δεδομένα και μετά να προχωρήσω στην ανταπόκριση. Συγχωρέστε με να... Στην υγεία σου. Στην υγεία σας, στην υγεία σας, συνάδελφε. Άρα, αναγνώριση, αποσαφήνιση, ανταπόκριση. Αυτό είναι το σύστημα το 3α. Προχωράω, ναι, νομίζω ότι το έχω εξηγήσει, δεν θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό εδώ. Να κάποιες αντιρρήσεις πελατών, παραδείγματα, που τις έχετε πει ήδη στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Της συνάντησής μας ουσιαστικά. Είναι ακριβό και το βλέπετε ότι το έχω βάλει πάνω αριστερά στην κορυφή. Δεν έχουμε το budget. Μπορούμε να τα βρούμε φθηνότερα. Ο ανταγωνιστής Χ είπε ότι κάτι για το δικό σας το προϊόν. Δεν έχουμε το χρόνο, ούτε τα resources τώρα. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον προμηθευτή τον άλλο. Έχω συμβόλαιο. Τα πάμε σε καλά... Υπάρχουν πολλές, για να μην κάτσω τώρα. Ή και μια άλλη που μπορεί να την έχετε ακούσει, η εξυπηρέτηση που μου δίνεται δεν είναι αυτό που απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Φίλε, δεν μου δίνεις αυτό που έχω και κερδίζω αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορώ να εφαρμόσω τα 3α πάνω σε αυτή την τελευταία αντίρρηση. Παραδείγματος χάρη, ο πελάτης μου μου λέει ότι η εξυπηρέτηση που παρέχεται δεν είναι αυτή που λαμβάνω ή απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Πώς θα μπορέσω, αγαπητοί συνάδελφοι, να βάλω το αναγνώριση, αποσαφήνιση και ανταπόκριση? Για να το κάνω το long story short, αναγνώριση. Και να κάνω και ουδετεροποίηση σε αυτό που μου λέει σαν αντίρρηση. Είναι, λέω, ότι κατανοώ ότι η παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης είναι απολύτως απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Δεν γυρίζω να το αναγνωρίσω. Η τιμή είναι ακριβή. Μου λέει κάποιος ότι έχετε πολύ υψηλή τιμή. Στην αναγνώριση σε αυτό που μου λέει, δεν του πω βέβαια αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ναι, συμφωνώ ότι η τιμή μας είναι πολύ ακριβή. Θα έλεγα κάτι διαφορετικό και τώρα το κάνω out of the blue ή πώς το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Αντιλαμβάνομαι ότι η επένδυση και δι' της χρονική επένδυση και παύλα τιμή των προϊόντων τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που διανύουμε είναι αρκετά σημαντική και πρέπει όλοι να προσέχουμε αρκετά. Πρόσεξε να δεις. Μου λέει ότι είναι ακριβή, αλλά εγώ το ουδετεροποιώ αυτό το πράγμα. Το ουδετεροποιώ. Και πάω στο να αποσαφηνίσω. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που βλέπετε τώρα, η αποσαφήνισή μου έχει. Έχω βάλει 2, 3, 4 ερωτήσεις μέσα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιοι είναι οι λόγοι που σας κάνουν να το πιστεύετε αυτό. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με τι μας συγκρίνετε. Ή τι σας παρέχετε που εμείς ενδεχομένως δεν το κάνουμε. Ή τι σας παρέχετε σαν εξυπηρέτηση. Ναι, που εμείς δεν το κάνουμε. Κάνω μία ερώτηση τη στιγμή. Τι σημαίνει μία ερώτηση? Δεν θα πάω σε κάποιον αγαπητό πελάτη για να του πω 1, 2, 3, 4 ερωτήσεις. Γιατί το πιστεύετε αυτό? Και πού το έχετε ακούσει αυτό? Και γιατί σας δίνουμε τώρα οι άλλοι που εμείς δεν το δίνουμε? Όχι 3 ερωτήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι. 1 και σταματάω. Σταματάω, βάζω με τελεία. Και περιμένω να μου πει ο αγαπητός μου πελάτης αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν θα απαντήσω εγώ γι' αυτόν. Άρα μην μπείτε σε αυτό το τρυπάκι. Η ανταπόκριση, βέβαια έχω βάλει εδώ ένα λεκτικό που δομείται πάνω στην εξυπηρέτηση. Η ανταπόκριση θα περιέχει
κομμάτια από τις απαντήσεις που θα σας έχει δώσει στο δεύτερο επίπεδο της αποσαφήνισης. Άρα δηλαδή ρωτάμε, γιατί να ρωτήσουμε, ρωτάμε για να μας πει, για να πάρω τα λεγόμενά του και να αναδομήσω την ανταπόκρισή μου. Αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο τρόπος. Άρα, η τιμή είναι ακριβή. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλη αυτή τη στιγμή σε σχέση με την επένδυση και τα προϊόντα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και η τιμή είναι πολύ βασική. Θέλετε να μου πείτε λίγα περισσότερα γιατί το πιστεύετε αυτό ότι είμαστε ακριβοί. Με τι μας συγκρίνετε ουσιαστικά? Θα συγκρίνω με το άλλο που έχει αυτή τη συσκευασία που είναι... Okay. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτό που λέτε ότι είναι πάρα πολύ η συσκευασία. Να σας πω λοιπόν τη συσκευασία δική μας που έρχεται σε πακέτα των 12-24 κυβωτίων. Είναι το γυάλι με το κρυστάλλι, με το μπουκάλι. Και για αυτό το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα οι πελάτες που θα το πάνε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, αρχίζω και διαμορφώνω την απάντησή μου χωρίς να τον κόψω στη μέση. Α, όχι, δεν είναι έτσι η τιμή μου, δεν είναι ακριβή. Ό,τι χειρότερο, να πάτε και να απαντήσετε ότι ξέρεις, α, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά, όταν εγώ αρχίζω και λέω κάτι και το πιστεύω αυτό, και δεν είναι παρεξήγηση και δεν είναι παραπλανητική αντίρρηση, αλλά είναι ουσιαστική αντίρρηση, εκεί χρειάζεται να το διαχειριστώ. Σας έχω ένα do's and don'ts στη διαχείριση των αντιρρήσεων και θα παρακαλούσα τον αγαπητό συνάδελφο να σαν download, έτσι να τα πάρετε, δεν θέλω να μακρηγορήσουμε και να πούμε πράγματα, απλά να έχετε κάποια πράγματα στο μυαλό σας, τι να κάνετε και τι να μην κάνετε στη διαχείριση των αντιρρήσεων. Το πρώτο βασικό πράγμα στη διαχείριση αντιρρήσεων είναι ότι τις καλοδεχόμαστε. Τις γνωρίζω βέβαια στο προετοιμασία και τις καλοδεχόμαστε. Αυτό. Πώς θα το πάρουμε το. Α, να το. Ήρθε κάτω από τα handouts. Έτσι, ένα κόκκινο εικονίδιο. Το πατάω. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, Γιώργο. Το έχουμε ανεβάσει. Ο αγαπητός, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό συνάδελφο του Σπύρο, ο οποίος μας βοηθάει και κάνει ουσιαστική εργασία για να είναι όλο αυτό εφικτό και να φτάνουμε σε εσάς. Μπορείτε να το κατεβάσετε τα handouts αυτό. Είναι ένα κομμάτι δικό σας αυτό. Λοιπόν. Προχωράμε, είμαστε όλοι εδώ. Είναι κάποιος ο οποίος θα ήθελε να κάνει κάποια, να μας γράψει κάτι, να μας πει κάτι. Καιρό έχουμε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας. Ποιος θα ήθελε έτσι να πάρει το λόγο και να πει μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή σε αυτά που έχουμε κουβεντιάσει για τα 3α, για τα do's και τα don'ts. Για τους τύπους και τις κατηγορίες των αντιρρήσεων, για τον τρόπο ουσιαστικά που χειριζόμαστε τις αντιρρήσεις. Ποιος θα ήθελε να μας πει κάτι? Θέλει κάποιος να σηκώσει το χέρι? Πλάτε, συνάδελφοι. Και έχουμε και 50 νοματέους, έτσι, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο. Κρεμασμένους. Γιώργο, να προτείνω. Βεβαίως. Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που στο μυαλό του προβάρει τα 3α και δεν του κάθεται. Και θα ήθελε λίγο βοήθεια σε κάτι. By all means. Υπάρχει. By all means. Να σηκώσει το χέρι να μιλήσει. Ή να γράψει ή να μιλήσει. Βάζει ένα πολύ πιστικός. Το θέμα δεν είναι με πιστικός, το θέμα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε το max αυτής της συνάντησης. Φίλοι μου αγαπημένοι, εάν είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει επεξηγηθεί σωστά, είναι κάτι το οποίο έχω πει και ξενίζει γενικώς, ή είναι παράξενο, είναι περίεργο, ή είναι οτιδήποτε, σας παρακαλούμε πολύ, γράψτε μας, να το επεξηγήσουμε, να το χειριστούμε, μια αντίρρηση η οποία σας δυσκολεύει περισσότερο. Οτιδήποτε. Λοιπόν, το εκλαμβάνω αυτό ως όχι. Okay. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Και πού θα πάμε παρακάτω.
Μια χαρά τα είπαμε. Εντάξει, διαχείριση αντιρρήσεων. Φτάνει μόνο αυτό και τα do's και τα don'ts? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι. Θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι και δει στις εξαγωγές μας. Και δει σε καινούργιες αγορές. Ναι, μαζί σας. Και σας το εύχομαι και θα το χαρώ κι εγώ να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να βλέπουμε ελληνικά προϊόντα σε σχέση με τα άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν εκεί έξω και μιμούνται τα ελληνικά προϊόντα και δεν είναι σε καμία, δεν είναι εισάξια με αυτά τα δικά μας εδώ. Υπάρχουν, αγαπητοί συνάδελφοι, 4 χαρακτηριστικά επιτυχίας. Στις πωλήσεις περισσότερο. Στις πωλήσεις περισσότερο. Ποια είναι αυτά τα 4 χαρακτηριστικά της επιτυχίας? Το νούμερο 1 είναι η σαφήνεια στόχου. Όταν μιλάω σαφήνεια στόχου, δεν μιλάω ότι θέλω να πάω να κατακτήσω την αγορά της Ισπανίας. Όχι. Πολύ συγκεκριμένο στόχο. Θέλω να κατακτήσω την αγορά της Βαρκελόνης ή τα περίχωρα της Βαρκελόνης στο τέλος του 2021 βάζοντας 4 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ εκεί. Αυτός τι είναι? Ένας πολύ ξεκάθαρος και σαφής και μετρήσιμος και χρονικά προσδιορισμένος στόχος. Γιατί ο στόχος μας πρέπει να είναι στο SMART. Εάν δεν το έχετε ακούσει, το SMART είναι ένα ακρονίμιο το οποίο λέει ο κάθε στόχος πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε αυτό το ακρονίμιο. Το SMART είναι, το S είναι specific, είναι ξεκάθαρος. Το ME είναι measurable, είναι μετρήσιμος. Το A είναι achievable, είναι επιτεύξιμος. Το SMART, το RO είναι related. Άρα δεν μιλάω εγώ με τα δικά μου τα προϊόντα να πάω να ανοίξω μια αγορά για άλλων προϊόντα. Ωραίο. Και το time είναι το χρονικά προσδιορισμένος. SMART. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Αυτό είναι η σαφήνεια στόχου. Θέληση για επίτευξη αποτελεσμάτων. Είναι αυτή η ενέργεια που πηγάζει από τον εαυτό μας, γνωρίζοντας σε σχέση με το πρώτο, με τη σαφήνεια στόχου, πού πηγαίνω. Εάν ξέρω ότι πάω σε αυτή την κατεύθυνση, θα βγάλω αυτόματα μια θέληση γι' αυτό. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι να προσπαθώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματα που βιώνω σε όλη τη διαδικασία της εργασίας μου, της πώλησης, της κουβέντας, της συνομιλίας. Να γνωρίζω λοιπόν τα δικά μου τα συναισθήματα, καθώς και τα συναισθήματα που έχει και ο αγαπητός μου συνεργάτης, και να μπορώ να τα επηρεάζω με κάποιο τρόπο, να τα καθησυχάζω, να τα κοντρολάρω. Αυτό είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Και να μπαίνω και λίγο στα παπούτσια πόσο ο αγαπητός μου ο πελάτης αισθάνεται στη συγκεκριμένη στιγμή. Θυμάστε λίγο το παράδειγμα που σας έδωσα σε σχέση με το ότι κάποιος ενδεχομένως η γλώσσα του σώματός του έλεγε ότι κάτι τον προβληματίζει. Αυτό σημαίνει ότι έχω και λίγο συναισθηματική υψηλή νοημοσύνη. Κοινωνικές δεξιότητες. Κοινωνικές δεξιότητες. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται τι είναι. Μπορώ να επικοινωνήσω, όχι μόνο να επικοινωνήσω, αλλά μπορώ να ακούσω κιόλας τι είναι αυτό που μου λέγεται ή μπορώ να πω πίσω από τις λέξεις, από αυτό που δεν λέγεται. Αυτές είναι οι 4 κοινωνικές, 4 χαρακτηριστικά της επιτυχίας και 2 στις πωλήσεις. Θα ήθελαμε να μας πείτε σε ένα poll το οποίο μπορούμε να το ανεβάσουμε ευθύς αμέσως. Θες να το ανεβάσω? Αν θέλεις, Αγγελίνα μου, εσύ το ανεβάζεις. Ναι. Θα ανεβάσουμε αυτό το poll. Ωραία. Που λέει ποιο από τα 4 χαρακτηριστικά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Και ένα από όλα, έτσι. Ένα από όλα. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Ωραία. Ένα από τα 4, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πλέον σημαντικό στη διαχείριση των αντιρρήσεων? Εγώ πάντως, λέει, δεν μπορώ να ψηφίσω. Όχι, εσύ δεν μπορείς, ούτε εγώ μπορώ. Ούτε εσύ. Άρα ότι βγει θα είναι αμυγός από τον γκρουπ. Συνάδελφοι, γρήγορα. Μπράβο, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Πω. Υπάρχει μία σαφής πρωτοκαθεδρία, η οποία απειλείται όμως. Και κοίτα να δεις κάτι που το θεωρούμε πολύ προφανές και αυταπόδεικτο, δεν πάει τόσο μπροστά. Έχουμε ένα εξαιρετικά κοινό με ευαισθησίες και γνώση. Μάλιστα. Λοιπόν,
Νομίζω ότι έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα. 53% ψηφίσανε. Εντάξει, ας δώσουμε ένα λεπτό είναι, δηλαδή να μας πάρει και 30 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν θα μας πειράζει. Βλέπεις και εσύ πώς πηγαίνουν να έρχονται τα χρώματα, πράγμα που δεν το βλέπεις βλέπω, συχνά, αδελφή. Βλέπω, 60%, ωραία. Συγχωρέστε που δεν κοιτάω την οθόνη, αλλά βλέπω εδώ στην άλλη μου την οθόνη, βλέπω ότι στην ψηφοφορία πώς εξελίσσεται. Μπείτε, συνάδελφοι, να κάνουμε αυτή την ψηφοφορία, να δούμε τι αποτέλεσματα θα μας βγάλει. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι έχουμε... Να το κλείσω. Το 62% ναι. 62% okay. Ψηφίσανε. Και να τα αποτελέσματα. Θέλεις να μοιραστείς, Αγγελίνα, τα αποτελέσματα. Φαίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα, οι αγαπητοί μας συνάδελφοι μας λένε ότι το 48% του group επηρεάζεται, το πλέον σημαντικό θεωρεί ότι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Και μοιράζονται σχεδόν το σαφήνεια στόχων και η θέληση για επίτευξη αποτελεσμάτων. Πολύ ωραία. Βλέπετε ότι γέρνει λίγο η ζυγαριά προς την συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί και εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα από τα πλέον σημαντικά, τις πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της επιτυχίας. Και γιατί είναι ένα από τα πλέον, χωρίς βέβαια να πούμε ότι τα άλλα δεν παίζουν ρόλο, σαφέστε, και η σαφήνεια του στόχου, όσο πιο ξεκάθαρο στόχος είναι, αλλά για τη αντίρρηση και τη διαχείρισή της, αν μου πείτε ότι η σαφήνεια στόχου στη διαχείριση είναι να κάτσω να προετοιμαστώ και να καταγράψω κάτω όλες τις αντιρρήσεις και να βγάλω και το λεκτικό, πώς να τις χειριστώ και πώς να κάνω την κουβέντα, ok, συμφωνώ με το κομμάτι αυτό έτσι όπως το αναφέρετε. Εδώ όμως λίγο περισσότερο είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Και γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη? Γιατί ουσιαστικά όταν οι περισσότεροι άνθρωποι, φεύγω λίγο από την επεξήγηση, το IQ και το EQ, σαφέστατα και τα δύο, και το IQ και η πνευματική μου νοημοσύνη, αλλά και το EQ μαζί και τα δύο, με βοηθάει να είμαι πιο αποτελεσματικός. Σε άλλο κομμάτι το ένα, σε άλλο κομμάτι το άλλο. Για να μπορέσω να μπω στο κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης και να αναγνωρίσω τα συναισθήματά μας και την επίδραση που έχουν στη συμπεριφορά μου και τη συμπεριφορά των άλλων. Τις περισσότερες φορές, είτε είναι πρόβλημα, είτε κάποιος μου φέρνει μια αντίρρηση, η οποία είναι αντίρρηση σε σχέση, ας το εστιάσουμε με τα δικά μου τα προϊόντα, με την τιμή, με το έτσι, με το πιστοποιημένο το προϊόν και οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που έχουμε. Τις περισσότερες φορές και όχι όλες, εμπλέκεται και το εγώ μου μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα. Είναι δύσκολο, γιατί το παίρνω προσωπικά. Εάν εγώ εργάζομαι σε μια εταιρεία ή έχω την ίδια την εταιρεία και την έχω πώς το λένε, έχω ξοδέψει, επενδύσει ώρες ατελείωτες και δουλειά και προσωπική εργασία και ξενύχτια και πηγαίνω εγώ στον τάδε τον αγοραστή για να μου πει, ξέρετε, η συσκευασία αυτή στη γωνία είναι το έτσι και το έτσι, και θα τα πάρω και λίγο άσχημα. Δηλαδή, το συναίσθημά μου θα μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το θέμα λοιπόν είναι, ναι, θα μπει. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Φεύγω για τον δόκτορα. Ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά τη χειρότερη στιγμή. Δεν σας λέμε κάτι καινούριο. Το νόμο του Μέρφη όλοι το ξέρετε. Όλοι τον έχετε ακούσει. Και πάμε σε ένα δεύτερο πόλο. Για να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Αμέσως. Να το βγάλω. Ναι, βεβαίως. Τι είναι πρόβλημα για εσάς. Για να μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τον χειρισμό των προβλημάτων. Λοιπόν, να το κλείσω, νομίζω ότι είναι αυτή είμαστε, στο 62% είμαστε, στο 62%. Λοιπόν. Οκ, μπορώ να το ανεβάσω κιόλας. Βεβαίως, αυτό το λιλά. Μ' αρέσει πολύ. Είναι ειλικρινέστατο. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα η ψηφοφορία συγκεκριμένη. Δίλημα 17%. Παρεξήγηση 21%. Κάποιος σήκωσε το χέρι του ή όχι, λάθος.
επιπλοκή μπλέξιμο το 34%. Πρόκληση και ευκαιρία 14% και 14%. Ψηφίσατε, πιστεύω, ένα ο καθένας, έτσι δεν είναι ή όχι? Ένα είπαμε. Ή βάλατε περισσότερο από ένα? Ένα είναι. Ωραία. Σε επιλογές. Λοιπόν, το κλείνω. Μισό λεπτάκι, αν θέλεις, Αγγελίνα μου, να συζητήσουμε εδώ ότι το τι είναι πρόβλημα και το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα τα οποία μου σκάνε στην καθημερινότητά μου, μπαίνει στην εξίσωση της επίλυσης του προβλήματος. Τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι αν εγώ στο 14% στην πρόκληση, το βλέπω σαν πρόκληση ή σαν ευκαιρία, μπαίνω με ένα αβαντάζ, επιτρέψτε μου να πω. Ένα βαντάζ σε σχέση με ότι, ναι ρε φίλε, έλα να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα καλύτερα. Γιατί τα προβλήματα είναι για να λύνονται. Μην πάω τώρα στην άλλη τη ρίση που λέει ότι δεν λύνεται, κόβεται. Okay. Επειδή μου ήρθε τώρα έτσι σαν πρώτη σκέψη στο μυαλό. Επιπλοκή μπλέξιμο το 34%. 21% παρεξήγηση. Άρα, ναι, και σε αυτό ή δίλημα, μας λέει το 14%. Εμείς αυτό που θα θέλαμε να αναδείξουμε... Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Ψαράκης Κωνσταντίνος μας λέει ότι μήπως δεν ήταν κατανοητό στην απόδοση της λέξης επιπλοκή ή ύπαρξη του τυχαίου γεγονότος. Εξού και το ποσοστό. Άρα, αυτό που λέει ο κύριος Ψαράκης, ο αγαπητός Κωνσταντίνος, είναι ότι κατανοητή στην απόδοση της λέξης επιπλοκή, τι σημαίνει επιπλοκή ή μπλέξιμο. Δεν είναι, να σας πω κάτι, μια επιπλοκή υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς, όταν σκάει ένα πρόβλημα, θα μπερδευτεί λίγο το σύστημα. Θα δούμε, μέχρι να δούμε τι γίνεται, τι έχει γίνει, πότε έχει γίνει, γιατί έχει συμβεί αυτό. Ποιος καθυστέρησε, τι έγινε, τι είχαμε υποσχεθεί, τι δεν τηρήσαμε. Σαφέστατα, υπάρχει μια επιπλοκή. Δεν είναι κακό να κάποιος να μας γράψει το 34% ότι έχει γίνει η επιπλοκή. Και εντάξει, μπλέξιμο γιατί τραβιόμαστε λίγο πίσω, πάει λίγο πίσω όλη η διαδικασία. Δηλαδή, αν έχουμε πάρει φορά για να πάμε μπροστά, όταν σκάσει ένα πρόβλημα, ό,τι είναι αυτό το πρόβλημα, δημιουργεί θέματα μέσα στην επιχείρηση. Σαφέστατα και θέματα. Το θέμα είναι να μην σταματήσουμε εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Δεν είναι, η επιπλοκή θα υπάρξει. Ναι, επιπλοκή. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Γιατί τα προβλήματα σκάνε για να πάμε να τα λύνουμε. Και όταν τα λύνουμε, να μην τα λύνουμε επιφανειακά. Γιατί αυτό είναι που θα πούμε εμείς εδώ. Να τα λύνουμε στη ρίζα τους. Οπότε, σας προλαβαίνω. Πάμε να λύσουμε λύσεις προβλημάτων στη ρίζα των προβλημάτων. Και πώς το αναφέρουμε εμείς, συγχωρέστε με, το σταματάς, Αγγελίνα μου. Ναι, ναι, αμέσως. Ωραία. Okay. Okay. Τι είναι, πώς το ορίζουμε εμείς το πρόβλημα? Πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, το ορίζουμε ως δύο συνιστώσεις, οι οποίες απέχουν η μία από το άλλο, η μία από την άλλη. Δύο γραμμές, δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο λέμε τι θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ποια ήταν η προσδοκία των πελατών μου, εάν το πρόβλημα προέρχεται από τους πελάτες, ή από οτιδήποτε άλλο. Και στην άλλη πλευρά είναι το τι πραγματικά συνέβη. Τι συνέβη στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα. Εάν υπάρχει κενό μέσα στο τι έπρεπε να συμβεί, έπρεπε να παραδοθούν τα προϊόντα πρώτη Γενάρη. Και το νούμερο, 1η Γενάρη, και παραδόθηκαν 7 του Γενάρη. Εδώ υπάρχει ένα γκάπ, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Στον πελάτη μου, στις παραδόσεις, στον προγραμματισμό του, στις πληρωμές του, σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες διαστάσεις του προβλήματος, που όσο μεγαλύτερη είναι η απόκληση, εδώ βλέπετε ότι αν ο πελάτης μου περίμενε στην 1η του μήνα και έσκασε στη 2 του μήνα, είναι μικρή η απόκληση. Όχι ότι δεν θα μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, είναι και μία μέρα πριν είναι πολύ βασική.
μαζί σας, αγαπητοί συνάδελφοι, βασική παράμετρος της μιας ημέρας και δει στην ηλιανική πώληση. Αν είναι χοντρική, αν είναι προμηθευτής, αν είναι wholesale, μια μέρα ενδέχεται να μην είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ενδέχεται. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα παράπονο. Όσο πιο μικρή είναι η απόκριση, δημιουργείται ένα παράπονο. Εάν το 1 Γενάρη ήταν 15, εκεί έχει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται λύση. Καλά, καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα έφερα ένα παράδειγμα το οποίο δεν μπορεί να είναι. Πώς το λένε, να ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό βάζει σε τριγμό όλη τη συνεργασία με τους αγαπητούς σας πελάτες. Εννοώ την πρώτη του μήνα με τις 15, για 15 μέρες. Απλά ήθελα να μάλλον να, με παράδειγμα να δώσω, ας πούμε, πώς είναι η απόκληση. Αν είναι μικρή, είναι μεγαλύτερη. Αγγελίνα, θέλεις να μας καθοδηγήσεις λίγο σε αυτό ή θέλεις να το... Βεβαίως, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις τη δυνατότητα. Είναι το αγαπημένο μου θέμα. Η πειρατεία της αμυγδαλής, λοιπόν. Στα αγγλικά έχει ένα πολύ βαρύγδουπο τίτλο. Λέγεται Amygdala Hijacking. Ναι, αμυγδάλα. Ναι. Αυτό, λοιπόν, θέλει να δείξει πόσο ευάλωτοι και ευαίσθητοι είμαστε ως οργανισμοί ακόμα, ως ανθρώπινα όντα, σε σχέση με την εξέλιξή μας. Και ότι ακόμα έχουμε κάποιες βασικές ορμές στις οποίες εξακολουθούμε να είμαστε δέσμοι. Η αμυγδαλή είναι ένα οργανάκι, ένας αδένας, ο οποίος βρίσκεται κάπως στη βάση εδώ του κεφαλιού. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε πολύ πιο εξειδικευμένες γνώσεις, και το οποίο είναι η πρώτη είσοδος προς τον εγκέφαλο ακουστικών ερεθισμάτων και οπτικών ερεθισμάτων, για να μπορούν να αποσαφηνίσουν πάρα πολύ γρήγορα τον κίνδυνο, τον εξωτερικό κίνδυνο. Και εκεί εκκρίνεται η αδρεναλίνη, η οποία σε κάνει πολύ επιθετικό, πολύ γρήγορο, έτοιμο είτε να επιτεθείς είτε να φύγεις. Το περίφημο fight or flight. Αυτό, λοιπόν, συμβαίνει πριν πάμε στο συνειδητό κομμάτι επεξεργασίας του εγκεφάλου, ακριβώς προς τα εκεί, το οποίο θα έρθει και θα επεξεργαστεί τα σήματα και θα πει «Και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?» «Καλά, σου λέει ότι δεν έχεις και την καλύτερη συσκευασία του κόσμου. Δεν έγινε και τίποτα, μην τσιμπάς», συγγνώμη για την έκφραση. «Αλλά επειδή εσύ έχεις σχεδιάσει τη συσκευασία μόνος σου και έχεις πάει στον καλύτερο σου φίλο και έχετε ξενυχτήσει μαζί πάρα πολλές ώρες, μπορεί εκείνη την ώρα πραγματικά να σου δώσει μια μεγαλύτερη διάσταση σε αντίδραση, την οποία δεν ελέγξεις, πριν φτάσεις στο συνειδητό και την ελέγξεις». Λέμε, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος μπορεί κάλλιστα να γίνει όμηρος ως αποτέλεσμα της πειρατείας αυτών των ακραίων και άμεσων συναισθημάτων του, πριν μπορέσει να τις επεξεργαστεί και να τις συγκροτήσει συνειδησιακά. Και αυτό, βέβαια, είναι πάρα πολύ οξύ όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα και πάρα πολύ αυτόματο. Και το βλέπουμε, γιατί κοκκινίζουν τα μαγουλά μας, διαστέλλονται οι κόρες μας, ανεβαίνουν το χτύπημα της καρδιάς μας, υδρώνουν τα χέρια μας, κάνουμε προς τα πίσω, σαν να φάγαμε μία. Και μετά πάμε στη μέθοδο που μας λέει ο Γιώργος, για να τα εξαλείψουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελίνα μου. Άρα, τι είναι αυτό που μας λες? Μας λες για αυτοπροστασία και αυτοσυγκράτηση. Άρα, αντί από τα αισθητηριακά σήματα που λαμβάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε είναι αντίρρηση, είτε είναι πρόβλημα, είτε οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει ένα συναισθηματικό, μια συναισθηματική χρειά, αντί λοιπόν να πάει να επεξεργαστεί από το θάλαμο, να πάει στον οπτικό φλοιό και εκεί που είπε στο βαθύτερο κομμάτι του εαυτού μας, πηγαίνει απευθείας στην αμυγδαλή. Και η αμυγδαλή είναι αυτό που έλεγε η αγαπητή Αγγελίνα, ή fight ή δρόμο. Ή θα κάτσω να πολεμήσω ή θα το βάλω στα πόδια. Αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, και για να αυτοπροστατευτούμε σε αυτή την ιστορία, είναι να αυτοσυγκρατηθούμε και για να μπορέσουμε να χακάρουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, την αμυγδαλή μας, είναι να κάνουμε μια πάυση 6 δευτερολέπτων. 6 δευτερολέπτων. Αν κάτσω τώρα να μετρήσω 6 δευτερόλεπτα. 6 δευτερόλεπτα. 6 δευτερόλεπτα.
να μετρήσω ανάποδα. Εντάξει, τώρα να σκεφτώ 6 πρωτεύουσες, να φέρω στο μυαλό μου χαρακτήρες από το επόμενο πρόγραμμα. Είναι να μπορέσει η πληροφορία που έρχεται μέσα να φύγει από την αμυγδαλή και να πάει να γίνει process στο ουσιαστικό κομμάτι. Για να μην σηκώσω τα μανίκια και πω στο fight, στην κόντρα, στο να υπερασπιστώ τις απόψεις μου. Αυτό είναι ουσιαστικά. Γιατί εδώ παίζονται πώς θα υπερασπίσω τις δικές μου τις απόψεις. Η ενσυναίσθηση λοιπόν των δικών μας συναισθημάτων και των αναγκών από εμάς και των εγώ ενδιαφέρον για αυτούς είναι η ενσυναίσθηση, η επίγνωση. Τι προσπαθούμε να πούμε. Φεύγω. Παράπονα. Ακούτε παράπονα, αγαπητοί συνάδελφοι, τους πελάτες σας. Έχετε παράπονα. Ακούτε. Θέλετε να μας πείτε. Παράπονα. Μας το γράψουν στα questions, λοιπόν. Αφενός ότι έχουμε παράπονα, εδώ κάνουμε μια ερώτηση, βάζουμε μια ερώτηση. Ποιο ποσοστό πιστεύετε, το α, το β ή το γ, ότι όλων των πελατών σταματούν να συνεργάζονται μαζί σας εξαιτίας της ενδιάφορης συμπεριφοράς μας όταν προέκυψε κάποιο παράπονο ή πρόβλημα. Τι πιστεύετε, ποιο είναι αυτό το ποσοστό που κάποιος θα σταματήσει να συνεργάζεται με την εταιρεία μας όταν προέκυψε ένα πρόβλημα, αλλά εμείς το περάσαμε και δεν το λύσαμε ή μιας αδιάφορης συμπεριφοράς. Ποιο από το α, β, γ πιστεύετε ότι είναι η σωστή απάντηση. Περιμένουμε εδώ. Ο Αβραάμ, ο Κωνσταντίνος μας λέει το γ, το 82%. Ευχαριστώ πολύ, Αβραάμ. Α. Μαρίνα β, μας λέει β, το α. Β, ο Γιώργος, ο Ηλίας το β. 82. Το γ. Συντριπτική. Είναι πολύ αυστηρή, έτσι. Σημαίνει ότι και οι ίδιοι κόβουν κάθε σχέση. Μας αρέσει, μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει. Λοιπόν, τα παράπονα προσθέτω είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Α, σοφή η κυρία, έτσι, έμπειρη. Έμπειρη η Μαρίνα. Τι σημαίνει τώρα αυτό, εμένα θα ήθελα να μας πει, αγαπητή κυρία Μαρίνα Ιτσού, Λαράκι, τι σημαίνει αυτό για σας. Και ευχαριστούμε και την Πελαγία που είπε το Β. Βλέπω ότι υπάρχει μια βαρύτητα στο Β. Και για να μην μακρηγορούμε, μέχρι να η αγαπητή Μαρίνα να μας πει δύο λόγια περισσότερα, ακόμα και να ανοίξει το μικρόφωνο της, να ακούσουμε και μια φωνή. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη φωνή σας. Θα θέλαμε να μας πείτε πράγματα. Εδώ το κόστος ενός αμελεπίλητου είναι το 68%, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι αρκετά μεγάλο. Ακόμα και το 82% που μας έχουν γράψει ή το προηγούμενο ποσοστό, το οποίο ήταν στο 33%, είναι αρκετά μεγάλο. Και το βλέπουμε και από προσωπική. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Άρα τι προσπαθεί να μας πει αυτή η έρευνα, ότι δεν αφήνουμε... Δεν αφήνουμε παράπονο να φύγει άλυτο ή ικανοποιημένο. Αυτό είναι το concept, το βασικό. Μου επιτρέπεις, Γιώργο. Βεβαίως. Ή τουλάχιστον να δείξουμε τη φροντίδα μας. Γιατί μερικές φορές δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Αλλά ο άλλος να έχει την αίσθηση ότι νοιαστήκαμε, ότι σκύψαμε, ότι ενδεχομένως το λάβω υπόψη μας για μια επόμενη φορά. Mm-hmm. Αυτό βλέπω. Ναι, ακόμα και αν δεν μπορέσω να δώσω μια λύση. Γιατί παίζει και αυτό. Εντάξει, προσπαθούμε. Προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Κάποιες φορές όμως, δηλαδή, αν σκάσει τώρα ένα request από ένα δυνητικό πελάτη, του τα παραδώσαμε όλα στο χρόνο του, στο χρόνο που είχαμε συμφωνήσει, η ποιότητα ήταν εξαιρετική, και δεν ξέρω και εγώ, έχει ένα παράπονο το οποίο μπορεί για αυτό το παράπονο να μην είναι και valid, να μην ισχύει κιόλας. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Είμαστε όλοι λογικοί. Ενδεχομένως ναι. Υπάρχουν και παράλογες απαιτήσεις.
Εγώ λέω ναι, υπάρχουν και παράλογες απαιτήσεις. Υπάρχουν και απαιτήσεις και παράπονα και προσδοκίες ενδεχομένως. Γι' αυτό όσο πιο καλά σε λεκτικό επίπεδο και στο τέλος σε έγγραφο κείμενο μπορώ να συνοψίσω όλα τα συμφωνηθέντα με υπογραφές. Αυτό είναι πολύ βασικό πλέον, το γνωρίζετε, δεν προσπαθώ να σας υποδείξω τη δουλειά σας. Είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχουν και γράφος και οπότε δεν υπάρχει παρανόηση ή παρεξήγηση. Ο αγαπητός κ. Ψαράκης Κωνσταντίνος μας λέει ότι να σημειώσω ότι έχω βιώσει το 32% σε προϊόντα με χαμηλό ανταγωνισμό. Είναι ερωτηματικό εκεί ή θαυμαστικό θα θέλετε να βάλετε εκεί. Να σημειώσω ότι έχω βιώσει το 32% σε προϊόντα με χαμηλό ανταγωνισμό. Να δημιουργεί δηλαδή, κακά συναισθήματα. Σε προϊόντα με χαμηλό ανταγωνισμό σημαίνει σε προϊόντα με αρκετή μοναδικότητα. Θαυμαστικό, θαυμαστικό είναι. Να σημειώσω ότι έχω βιώσει 32% με προϊόντα με χαμηλό ανταγωνισμό. Χαμηλό ανταγωνισμό σημαίνει ότι δεν υπήρχαν... Ναι. Σαφέστατα, συμφωνούμε απόλυτα με την αγαπητή κυρία Βάσο, την Πάκη, ότι όσο παράλογος και είναι ο πελάτης, πρέπει να έχεις πάντα μια απάντηση. Η αδιαφορία, όχι προς Θεού, δεν έχω μιλήσει. Αν έχω αφήσει τέτοιο υπονοούμενο, το παίρνω πίσω και στο ταπεινά συγγνώμη. Σε καμία δεν αφήνουμε αδιαφορία. Προσπαθώ σε όλες τις καταστάσεις να επιλύσω τα όποια θέματα και τα παράπονα και να αλλάξω ενδεχόμενες εντυπώσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Όμορφα, δομημένα, λογικά και με ωραίο τρόπο. Ναι, απόλυτα, απόλυτα συμφωνώ με την κυρία Βάσο. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα? Έχουμε ένα πόλο αυτή τη στιγμή, ένα τρίτο πόλο. Θα μπορούμε να αναβάσουμε. Αμέσως, λοιπόν. Τελευταίο πόλ, έτοιμο, το στείλαμε. Ανέβηκε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, το κλείνω για να στο δείξω. Okay. Και το κάνουμε πο-πο. Ωραία, ξεκάθαρα νομίζω τα αποτελέσματα εδώ πέρα. Εντάξει, ναι, σαφέστατα και μία αναστάτωση, 29% μας λέει, ναι, ότι... υπάρχει μια αναστάτωση και αν μη τι άλλο δεν θα υπήρχε μια αναστάτωση. Ένα πρόβλημα δημιουργεί μια αναστάτωση. Και ευθύνη, σαφέστατα, 68% ευθύνη. Μας αρέσει αυτή η απάντηση της ευθύνης γιατί βάζουμε το κεφάλι κάτω και προσπαθούμε να βρούμε την λύση στα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ευθύνη. Και το άγχος, το στρες, ναι. Αναστάτωση, άγχος, στρες. Εντάξει, το αναστάτωση είναι ένα απλό, αλλά το άγχος είναι να στρασάρουμε λίγο περισσότερο. Θυμό 0. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Φόβο 0. Είμαστε σούπερ σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων. Η ομάδα, το 62% της ομάδας, μας λέει. Τι είδους αντιδράσεις έχετε παρατηρήσει στους ανθρώπους όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα? Αυτά είναι εμείς πώς αντιλαμβάνομαστε τα προβλήματα. Οι άνθρωποι που σας έρχονται και σας μεταφέρουν το πρόβλημα μέσα από τη δική σας συναλλαγή, μέσα από την επιχειρηματική σας συναλλαγή, τι έχετε εσείς παρατηρήσει σαν συμπεριφορές? Θέλετε να μας γράψετε μια μονολεκτικά, μια λέξη η οποία σας έρχεται στο μυαλό. Άγχος. Ευχαριστούμε, κύριε Νικολά. Ευχαριστούμε, Ηλία. Δυσφορία, εκνευρισμό. Ο Αβραάμ Κωνσταντινίτης επιμένει και ευχαριστούμε. Της αρέσκεια, λέει ο Νικόλας Λιμής. Ναι, τίποτα καλό. Νιώθω αδικημένη. Απογοήτευση. Ωραία. Θυμώ και αγανάκτηση. Μπορούμε να κάνουμε μία συλλογή, Γιώργο, από αρνητικά συναισθήματα εδώ, νομίζω. Εντάξει, αυτά είναι τα πλέον βασικά, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι όπως μας τα έχετε
αποτυπώσει. Δυσφορία, εκνευρισμό, δυσαρέσκεια, απογοήτευση, νιώθω να αντικειμένη. Να μην πάμε και μακριά. Και εμείς όταν αισθανόμαστε, όταν βιώνουμε προβλήματα και δει όταν αυτά τα προβλήματα είναι με κάποιον επιχειρηματικό κύκλο, κλάδο, μηχανέ, γιατί και το εστιάσαμε και λίγο περισσότερο, βγαίνουν όλα αυτά. Βγαίνουν. Και αίσθηση αναξιοπιστίας, όπως μας λέει ο αγαπητός Γιώργος, το οποίο στο τέλος της ημέρας εκεί επίπτουν όλα. Δηλαδή, έχεις με τα κόπο χτίσει ένα όνομα στην αγορά και γίνονται 2-3 λανθασμένες κινήσεις, προβληματικές καταστάσεις και αρχίζει και καταρακώνεται το όνομά σου, εσύ σαν επιχειρηματίας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό? Μπορούμε. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές. Η πρώτη τεχνική, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη μας αντίδραση. Δύο πράγματα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η πρώτη μου αντίδραση είναι και η πλέον σημαντική. Αν δηλαδή εγώ, γιατί καθορίζει η πρώτη μου αντίδραση τον τόνο της φωνής μου και τη γλώσσα του σώματός μου, το κοκκίνισμα, τη διαστολή των ματιών μου, όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι κατανοητές στον πελάτη μου. Άρα προσπαθώ λοιπόν, γιατί έχετε ακούσει, υπάρχουν και κάποιες συμπεριφορές πίσω από αυτές που λέει, ναι, δεν μίλησα άσχημα στον πελάτη μου, αλλά υπάρχει και ένας χαρακτηρισμός ο οποίος λέγεται παθητική επιθετικότητα. Τι σημαίνει παθητική επιθετικότητα? Σημαίνει ότι ασυνείδητα εγώ, η μορφή μου, η έκφραση του προσώπου μου, έχει βγάλει, ξέρετε, αυτή που βλέπετε, ναι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και είναι αυτό το χαμόγελο, το παγερό. Αυτό είναι επιθετικά οι καταστάσεις και οι περιστάσεις που βιώνει τη συγκεκριμένη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Είναι ότι αν μπορούσα να σε χτυπήσω, θα σε χτύπαγα, συσσαγωγικά, αλλά το χειρίζομαι καλύτερα. Και αυτό μπορεί να κάνει το καλύτερό μου. Θα με δεις λίγο ξυνή στην έκφρασή μου. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να πούμε σε αυτή η πρώτη μου αντίδραση είναι να συμμεριστούμε τον πελάτη και να δείξουμε μία ενσυναίσθηση. Άρα η ενσυναίσθηση, η πρώτη αντίδρασή μου είναι να δείξω ενσυναίσθηση. Αυτό. Και η βασική αρχή σε αυτό το κομμάτι είναι να ζητήσουμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Άρα η πρώτη μου αντίδραση στη δημιουργία ενός προβλήματος και δει ένα πρόβλημα με έναν αγαπητό πελάτη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, όχι γιατί ήταν δικό μας το φταίξιμο, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και δικό μας το φταίξιμο, είναι ότι αυτό που λέμε, λυπούμαστε που βίωσε την κατάσταση. Δηλαδή, θα ζητήσω μια συγγνώμη σε στυλ ότι ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκαλέσαμε. Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση. Και αφήνω μια τελεία. Αυτή είναι μια βασική αρχή. Και όχι μια ξερή συγγνώμη, μια ουσιαστική συγγνώμη. Μια συγγνώμη η οποία να εκφράζει την ειλικρίνεια, τον αφορμητισμό σας, την ενσυναίσθησή σας, ότι το λέτε και το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Δεν το λέτε, είναι ένα παγερό άγαλμα το οποίο επικοινωνεί κάποια πράγματα. Βασική αρχή είναι αυτή. Από εκεί και πέρα μπορώ να κάνω κάτι, σαφέστατα μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό το δεύτερο κομμάτι το οποίο έχουμε να σας πούμε είναι η φόρμουλα επίλυσης προβλημάτων με τα 4 βήματα. 4 βήματα, το οποίο αντικατοπτρίζει το idea, όπως λέμε την ιδέα. Τι είναι το idea? Το πρώτο βήμα μου είναι το identify. Το δεύτερο είναι το define. Το τρίτο είναι το elaborate και το τέταρτο είναι το apply. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε, θα δώσουμε, όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, θα κατεβάσουμε και την φόρμα σε PDF, την οποία θα σας τη χορηγήσουμε να την έχετε εσείς για ενδεχόμενο επίλυση προβλημάτων. Όχι ότι δεν είναι τα προβλήματά σας, αλλά μπορείτε να την πάρετε αυτή τη φόρμουλα επίλυση προβλημάτων και με το κουτσάρισμα που μάθατε από την Αγγελίνα, να πάτε να κουτσάρετε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επίλυση προβλημάτων των συνεργατών σας. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Το βλέπω τώρα ότι το έχει ανεβάσει στο handout το δεύτερο αγαπητό Σπύρος και τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πω δύο λόγια για την... και είναι εδώ, σαφέστατα, να ποια είναι η φόρμα επίλυσης προβλημάτων και πάμε να εξηγήσουμε αυτά τα 4 βήματα, που είναι απλά βήματα. Απλά, απλά. Το πρώτο βήμα που είναι από το idea, το identify,
έχει να κάνει με κάποιες οδηγίες δράσης. Τι κάνω σε αυτή τη διαδικασία, το identification. Είναι να συλλέξω όλα τα γεγονότα. Εάν δεν έχω συλλέξει όλα τα γεγονότα, δεν μπορώ να δώσω καμία... μάλλον να σκεφτώ να πάρω αυτά τα δεδομένα και να τα βάλω κάτω να τα αναλύσω για να δομήσω αργότερα μία σωστή καταπροσέγγιση, σωστή επίλυση του προβλήματος. Ακόμα μπορείς να τηρείτε αμυντική στάση. Πολύ βασικό. Αυτό το αναφέρουμε περισσότερο όταν οι πελάτες μας εκφράζουν ένα πρόβλημα το οποίο έχουν βιώσει. Προσπαθώ να μην βάλω το εγώ μου πάλι με πώς με το χακάρισμα της αμυγδαλής. Και το τρίτο είναι, ξαναδιατυπώστε, αναδιατυπώστε το πρόβλημα όπως το έχει καταλάβει, όπως το έχω κατανοήσει εγώ. Αν το κατάλαβα σωστά, αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι προϊόντα, ότι η συσκευασία ήταν σπασμένη, ότι η μεταφορική η οποία χρησιμοποιείται, η συμπεριφορά των ανθρώπων της μεταφορικής δεν είναι πιο ενδεδειγμένη. Και αρχίζει και κατεβαίνει. Ναι, πότε γίνεται, πώς είναι, ποιο είναι εκείνο. Και πάμε να δούμε ποιο είναι το μέσος επόμενο βήμα σε αυτές τις οδηγίες δράσης, αγαπητοί συνάδελφοι. Πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα γεγονότα, η ταυτότητά του. Τι είναι το πρόβλημα. Πού εμφανίστηκε, πότε εμφανίστηκε, πόσο σοβαρό είναι, ποιος εμπλάκηκε μέσα στην όλη τη διαδικασία. Ποια ήταν η επικοινωνία, ποιος είναι ο project leader. Πολλά δεδομένα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να τα συλλέξουμε όλα αυτά για να προχωρήσουμε στο αμέσως επόμενο βήμα που, σαφέστατα, στο κομμάτι του identification προσπαθώ να κάνω ερωτήσεις, ένας πολύ σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας είναι να ακούσω. Τι να ακούσω, να ακούσω αυτό που μου λέει ο πελάτης μου. Και η ακρόαση πρέπει να είναι 80% και η ομιλία μου κατά 20%. Σαφέστατα να προσέξω τον τόνο της φωνής μου και τη γλώσσα του σώματός μου. Το έχουμε ακούσει, πες, φίλε Δραχουλάκο, 1.000.000 φορές. Δεν πειράζει, αγαπητοί συνάδελφοι. Γενίτα, είσαι μέσα. Είμαι, εδώ είμαι. Μπράβο. Αν θέλεις, να κάνουμε λίγο το ηχείο. Και να πω, υιοθετούμε και την ενεργητική ακρόαση. Ενεργητική ακρόαση, αν κάποιος ρωτήσει τι είναι ενεργητική ακρόαση, είναι να μπορέσω να διατυπώσω και να επαναλάβω αυτό που μόλις άκουσα με δικά μου λόγια. Αυτό είναι. Και να ρίξω το επίπεδο της κατανόησης από το 1 έως το 10, που το επιθυμητό είναι το 10. Αν κατάλαβα καλά, αυτό που μου είπε η Αγγελίνα είναι ότι είναι μαζί μας και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δεν καταλαβαίνω το δεν ακούμε καλά του κυρίου, του Γιώργου. Που λέει έξινο γαλάς, δεν ακούμε. Δεν ξέρω από τι οφείλεται. Αν ακούει καλύτερα τώρα, παρακαλώ να μας το γράψει. Okay. Καλύτερα λέει, ναι. Okay. Εντάξει, ευχαριστούμε ωραία, πολύ. Ωραία, ευχαριστώ με πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, ερχόταν με διακοπή στο σήμα. Εμείς δεν το στέλναμε έτσι πάντως. Γιώργο, να το ξέρεις. Είναι κάποιες φορές που και εγώ η δικιά μου ομιλία έχει μια έτσι λίγο πιο γρήγορη ροή. Ενδεχομένως να μην περνάει μέσα από το... Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει. Άρα, τι προσπαθούμε να πούμε εδώ. Πάω ένα κλικ πίσω, συνάδελφοι, δώστε μου. Οι οδηγίες δράσης είναι το πρώτο, να κατανοήσω το πρόβλημα, το identify. Εντάξει. Και λέει, ακούστε, παραδιατυπώστε το πρόβλημα και συγκεντρώστε τα δεδομένα. Και εδώ είναι η σημασία της γνώσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε. Δύο αυτιά, η θεωρία του 2:1. Δύο αυτιά, ένα στόμα. Μιλάω λιγότερο, ακούω περισσότερο. Ακούω αφού γκράζομαι. Βάζω το κομμάτι της ενσυναίσθησης, μπαίνω και στα παπούτσια του άλλου. Αν κάποιος έρχεται με δυσφορία, εκνευρισμό, δυσαρέσκεια, απογοήτευση και αδικημένος, πείτε μου ότι εσείς τώρα την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αγαπητού μας πελάτη. Δεν πρέπει να κάτσω να τον ακούσω. Να τον ακούσω με ένα τέτοιο τρόπο, τον οποίο να μην πέσω και κάτω από το επιδικό του επίπεδο. Δεύτερο βήμα στο idea,
το δεύτερο ακρονίμιο, το δεύτερη λέξη του ακρονιμίου είναι το define. Εντοπίστε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διαπιστώστε λοιπόν τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και τι πήγε στραβά. Θυμάστε εκείνο το gap που λέγαμε, τι είναι η προσδοκία του πελάτη και ποια είναι η απόκληση που λέγαμε προηγουμένως. Αν είναι μικρή η απόκληση, είναι παράπονο. Αν είναι μεγάλη η απόκληση, είναι πρόβλημα. Αυτό προσπαθούμε να δούμε. Τι έγινε και ποιοι ήταν οι παράγοντες που μας οδηγήσαν στο να μην τηρήσουμε, αν μη τι άλλο, τις υποσχέσεις μας. Αυτό. Και δεν υποθέτουμε. Never assume. Always ask. Αυτό είναι το μήνυμα. Το νούμερο 3 στο elaboration, και είναι δηλαδή πάμε να συζητήσουμε, το elaborate σημαίνει πάμε να ενώσουμε, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, και σε αυτό το επίπεδο κατά περίπτωση το λέμε εμείς, ποιο εννοούμε, εννοώ το νούμερο 2, που λέει ζητήστε τις ιδέες του πελάτη ή του συνεργάτη σας. Για το συνεργάτη δεν το συζητώ, συνεργάτη εννοούμε εσωτερικά. Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα, συγκεντρωνόμαστε με δύο άτομα και επειδή έχω εγώ 3 ιδέες, άλλες 2 δεν θα με χαλάσουν να έχω μια πιο συνολική, ολοκληρωμένη και καλύτερη ενδεχομένως προσέγγιση στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Mm-hmm. Και καταλήξτε στην καλύτερη πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί. Ναι. Προτείνω εναλλακτικές. Είμαστε ικανοποιημένοι για όλα αυτά που συζητάμε. Και στο τέλος πάω να εξαλείψω την αιτία. Στην, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η διαδικασία των 4 βημάτων του IDEA πρέπει να πάμε στην αιτία, στη ρίζα του προβλήματος και να το ξεριζώσουμε. Εάν υπάρχει ένα λάθος στη διαδικασία του προμηθευτή μας που στέλνει και είναι συνέχεια τα κυβότια σπασμένα, ενδεχομένως πρέπει να αλλάξω προμηθευτή. Σιγά, κύριε Ρογκουλάκο, μην το σκεφτήκατε αυτό που μόνο σας μπορεί να πείτε κάποιοι από εσάς. Okay, και γι' αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι η ρίζα του προβλήματος πρέπει να βγει και να βγω σε διορθωτικές κινήσεις και αν είναι ικανοποιημένος ο πελάτης μου. Γιατί πρέπει να τον ενημερώσω. Αν μιλάμε για τέτοιου είδους προβλήματα με μεγάλους πελάτες, προμηθευτές, αγοραστές στο εξωτερικό, είναι κάποιος project manager ο οποίος θα το πάρει, θα το πάει μέχρι τη λύση του και θα πάρει και θα ενημερώσει τον αντίστοιχο ότι το κάναμε αυτό, είστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό θα σας δώσουμε και αυτή την παροχή για τη συνεργασία μας ή οτιδήποτε εσείς επιλέξετε. Μην θεωρηθεί ότι εγώ προσπαθώ σε μόνο λόγια και σε σκέψεις. Ολοκληρώνοντας στα 4 βήματα, αυτά είναι τα 4 βήματα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε τη φόρμα απλό, αλλά είναι μεθοδολογία σκέψης. Μεθοδολογία σκέψης είναι τα 4 βήματα. Ενδεχομένως δεν σας έχουμε πει κάτι καινούριο, σας έχουμε πει μια μεθοδολογία που έχει τα 4 βήματα. Προσπαθήστε να αναπτύξετε τους ανθρώπους σας, γιατί οι άνθρωποι, οι εταιρείες μάλλον, εν έτη 2021, όχι μόνο εν έτη 2021, προσπαθούν να βρουν άτομα τα οποία να αναλαμβάνουν να επιλύουν προβλήματα και όχι να μεταθέτουν το ένα πρόβλημα στο άλλο. Ή το χειρότερο από όλα να λένε ότι δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτό είναι το χειρότερο. Προσπαθήστε λοιπόν να αναπτύξετε και τους ανθρώπους σας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχετε ακούσει και από τον Παναγιώτη, αν τον έχετε δει, και την Αγγελίνα για τα στυλ συμπεριφοράς και την επίλυση προβλημάτων. Εδώ έχουμε και από τον φίλο τον Νικόλα, τον Ψεράκη, Γιώργο, μία παρατήρηση. Θες να το διαβάσω, λοιπόν, πολλές φορές. Να δούμε, καταλαβαίνουμε το γραφικό του χαρακτήρα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Πολλές φορές, λόγω κάποιων περιστατικών που έχει αντιμετωπίσει ο πελάτης, ενεργούν συγκεντρωτικά, έχει δίκιο, ώστε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που του βγαίνουν όλα μαζί τα αρνητικά της μέρας. Ναι. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δημιουργούνται στερεότυπα μέσα στο μυαλό του. Ότι όλα τα προβλήματα λύνονται ή προέρχονται από κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Ναι, το θέμα είναι να μην είμαστε αγαπητοί συνάδελφοι εμείς στο τέλος της ημέρας, που θα το έχουν βγάλει όλα και για το δικό μας το οποίο ποσοστιαία μπορεί να είναι και το μικρότερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει. Συγχωρέστε μου, δεν το γνωρίζω, εικασίες κάνω τώρα.
και επειδή έχει βιώσει και άλλα 15 προβλήματα, να έρθει σε σένα και να τα ακούσει εσύ για ό,τι έχει βιώσει στην καθημερινότητά του. Αν το εξηγώ σωστά, αγαπητέ Νικόλα, έτσι. Αμέ. Το περιμένω, δίνω έτσι 2 δευτερόλεπτα να μου πει. Βιώνω τα αρνητικά, ναι, σαφέστατα. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νικό. Ναι, τα φλάκτορα εκεί είναι θέμα. Γιατί και σε άλλες, φανταστείτε εσείς ότι έχετε βιώσει όλα τα προβλήματα και πάτε στο τέλος της ημέρας στην τράπεζα για να δείτε τον διευθυντή του καταστήματος για να συζητήσετε. Και επειδή έχετε βιώσει όλα αυτά τα προβλήματα, σας λέει και κάτι ο διευθυντής του προβλήματος, αυτό δεν γίνεται, και σας βγαίνει αυθόρμητα, θυμάστε εκείνο που λέγαμε για την αμυγδαλή, αυτό. Ναι, αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέει ο αγαπητός Νίκος. Προσπαθούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλη την προσπάθεια. Θέλω να τον ακούσω, τον άλλο να ξεφουσκώσει, να τα πει όλα εκείνη την ώρα. Να τον ακούσω. Μάλιστα. Πείτε μου. Εδώ είμαι να σας ακούσω. Εδώ είμαι για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Πολύ σωστά. Ευτυχώς γίνω και πάλι την παρουσίασή σας. Συγκλίνω. Δεν το παίρνουμε προσωπικά. Συγκλίνω. Δεν το παίρνουμε προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Μαρίνα. Δεν το παίρνουμε προσωπικά. Εδώ τώρα που συζητάμε αυτά, έρχεται και κουμπώνει τα 4 στήλη συμπεριφοράς. Τα έχετε κουβεντιάσει, τα έχετε συζητήσει, τα γνωρίζετε. Μιλάμε για τα 4 διαφορετικά στήλη που ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός. Το πώς προσεγγίζει την επικοινωνία, τους άλλους ανθρώπους και πώς προσεγγίζει και τα προβλήματα. Θυμίζω λίγο αυτά τα 4 στήλη συμπεριφοράς του ομιλητικού, ο οποίος είναι εξωστρεπής άνθρωπος, όπως και ενεργητικός. Να θυμίσω τα 2 προφίλ του υποστηρικτικού και του ελεκτικού. Πώς πιστεύετε ότι προσεγγίζουν την επίλυση των προβλημάτων? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο ομιλητικός και ενεργητικός. Μισό λεπτάκι, να μας βοηθήσει η τεχνολογία. Εδώ. Ο ομιλητικός και ο ενεργητικός έχουν μια δυναμική επίλυση προβλημάτων. Τι σημαίνει δυναμική επίλυση προβλημάτων? Βγάζουν την υπευθυνότητά τους και λένε όχι, θα το προσπαθήσω να το λύσω εγώ αυτό μπροστά. Είναι, βάζουν το στήθος μπροστά. Υπάρχει ορθολογική. Ναι, υπάρχει και η ορθολογική. Ο ενεργητικός δανείζεται, εκτός από τη δυναμική του, έχει και μια ορθολογική επίλυση. Τι σημαίνει ορθολογική? Το σωστό να κάνουμε ένα α, β, γ. Για τον ελεκτικό, που είναι λίγο περισσότερο, πάει στη διαδικασία οι αναλυτικοί άνθρωποι του ελέγχου. Εκεί μιλάμε A to Z, ορθολογική επίλυση προβλημάτων. Θα το βάλουν κάτω, θα το μελετήσουν, θα βρουν τις συνιστώσεις. Α, αν θα γίνει αυτό, Β, εναλλακτική, Γ, εκεί το Α θα μας φέρει αυτά τα αποτελέσματα, έχει αυτά τα ρίσκα, το Β. Δηλαδή, μιλάμε για ανάλυση τρελή, ο ελεκτικός. Και έχει αφήσει κάποιο να μου πει, φίλε, έξω του υποστηρικτικού. Όχι, γιατί εδώ οι υποστηρικτικοί βάζουν λίγο πιο το συνέστημα και ο ομιλητικοί. Δυναμική ο ομιλητικός μαζί με ένα φλερ συναισθηματικό. Ο υποστηρικτικός είναι λίγο συναισθηματικός. Είναι καλή στην επίλυση των προβλημάτων. Θα έλεγα είναι πιο κοντά στα παπούτσια του πελάτη. Αυτό. Αν μπορούσα να διαλέξω στη ζυγαριά, η ζυγαριά θα έκανε ένα κλικ προς τα κάτω, ένα τσικ προς τα κάτω, προς την πλευρά του πελάτη, γιατί μπαίνουν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, συναισθηματική νοημοσύνη, είναι υποστηρικτική. Συναισθηματική νοημοσύνη, full. Ο αγαπητός Γιώργος ρωτάει για την πρόσβαση σε ολόκληρη την παρουσίαση. Θα στείλουμε τα βασικά πράγματα της παρουσίασης, τα key points. Βλέπω ότι είναι και 58 ο χρόνος μας. Και προτού ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο, πριν ολοκληρώσουμε στο 2 ωράκι μας, θα ήθελα να δώσω, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια επεξήγηση, ή μάλλον να βοηθήσω λίγο αυτό το συνοψίζοντας, τι έχουμε κάνει σήμερα. Έχουμε δει πράγματα για τις αντιρρήσεις. Έχουμε δει τα 3 κομμάτια των αντιρρήσεων στις τις άλλες 4 κατηγορίες που είδαμε για την τιμή, για τις σχέσεις, για το stalling, για την καθυστέρηση. Για την εμπιστοσύνη. Για την εμπιστοσύνη. Είδαμε
το μοντέλο των τριών α, αναγνώριση, αποσαφήνιση και απάντηση. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να αναγνωρίσω, να ουδετεροποιήσω μια αντίρρηση, να ρωτήσω με την αποσαφήνιση τον πελάτη μου τι έχει στο μυαλό του, τι κρύβεται πίσω, ποια είναι η κορυφή του παγόβουνου και πάμε λίγο από κάτω και να απαντήσω ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Είδαμε λίγο ότι το IQ και το EQ, όχι ότι παίζει λίγο, με λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε και στην αντίρρηση, στις αντιρρήσεις, στη διαχείριση των αντιρρήσεων, αλλά και στα τέσσερα βήματα της επίλυσης προβλημάτων και ουσιαστικά πώς να χακάρουμε την αμυγδαλή, η οποία βρίσκεται εδώ και όχι στο θάλαμο, εδώ, για συμπεριφορές να μην το παίρνουμε προσωπικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Προσπαθήσαμε μέσα σε δύο ώρες να πούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις αντιρρήσεις, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έρχεται απομονωμένο σε κουβέντα συζήτηση. Προηγούνται άλλα στάδια στη διαδικασία της πώλησης. Και το άλλο στάδιο στη διαδικασία της πώλησης, το πλέον σημαντικό, είναι η διερεύνηση, είναι οι ερωτήσεις που κάνεις. Εκεί είναι το πλέον σημαντικό για να δεις τι έχει στο μυαλό του ο αγαπητός σου δυνητικός πελάτης, τι είναι σημαντικό για εκείνον και μπορείς να προλάβεις εκεί πολλές, πάρα πολλές αντιρρήσεις. Ερωτήσεις. Είναι κάποιος ο οποίος θα ήθελε να... Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γιώργο, για αυτό που μας γράφεις. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι εδώ και η Αγγελίνα και εγώ, οτιδήποτε θα θέλατε να επεξηγήσω, κάτι το οποίο... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Μαρίνα. Μαρίνα, βέβαια. Γιώργο, να βεβαιώσω και τους συναδέλφους που ζητάνε το υλικό. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι η εφαρμογή. Τα 3α, το κάναμε 3α για να το θυμόμαστε εύκολα κι εμείς. Και ότι το δίνοντας τη φόρμα επίλυσης προβλημάτων, αν την αξιοποιήσουν, που είναι και fillable, αυτό είναι η ουσία. Εκεί είναι. Βάλτε την κάτω και λιώστε την. Πρώτα, προετοιμασία. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, κάνε εγκεφαλικά την προετοιμασία γραπτά και μετά σηκώνεις το τηλέφωνο ή το email για να απαντήσεις. Okay. Ωραία. Είναι κάποιος, βλέπω κάποιο χέρι σηκωμένο. Είδα το χέρι σου, Κωνσταντίνε. Βλέπω τώρα αυτό που έχεις γράψει. Θεωρείται καλύτερα αν υπάρχει meeting όλων των εργαζομένων δύο φορές την εβδομάδα στο εσωτερικό της επιχείρησης από μία ώρα για coaching ή και χαλαρή συζήτηση. Δύο φορές την εβδομάδα. Εγώ δεν ξέρω, Αγγελίνα μου, το βλέπω λίγο υπερβολικό το δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Η δικιά μου προσέγγιση. Γιατί κάθε φορά πρέπει να έχεις μια ατζέντα, αν μιλάς για το προσωπικό, για όλο το προσωπικό. Εάν μιλήσεις για coaching και με το coaching το οποίο ανέφερε και η αγαπητή Αγγελίνα στην προηγούμενη μας συνάντηση, το coaching είναι λίγο πιο προσωπική υπόθεση. Είναι πιο personal. Μην πάμε σε team coaching, δηλαδή, όλη την ομάδα. Συγγνώμη, Αγγελίνα. Να πω. Πολύ, η Πελαγία φεύγει. Απλά να πω ευχαριστούμε πολύ την Πελαγία που φεύγει. Ευχαριστούμε εμείς. Και μακάρι σκέψεις να μπουν σε εφαρμογή. Μην διστάσετε. Ό,τι εφαρμόσετε λίγο θα σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Θα σας δώσει αυτοπεποίθηση. Θα τεστάρετε τον εαυτό σας. Και εδώ μου επιτρέπεις, Γιώργος, αυτό που έγραψε ο Κωνσταντίνος Ψαράκης, που είναι κάτι, θεωρείται καλή ιδέα, διαχείριση αντίρρησης. Εγώ θα λέω, αναγνωρίζω την ανάγκη οι ομάδες να βρίσκονται για να συζητάνε και πιο χαλαρά. Ποιο ακριβώς στόχο, αποσαφηνίζω, ποιο ακριβώς στόχο θα είχε αυτή η δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα συνάντηση, με άλλα λόγια αυτό που ο Γιώργος βάλει μια ατζέντα, βρες αν χρειάζεται. Ποιοι θα συμμετέχουν εκεί, γιατί μόνο με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να έρθουμε και να απαντήσουμε αν είναι απαραίτητο και εξαρτάται και από τι φύση είναι η δική σας εργασία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι για να έχει την παρήτητα που θα ήθελες, Κωνσταντίνε, δεν χρειάζεται να πάμε σε δύο φορές τη εβδομάδα χαλαρή συζήτηση. Χρειάζεται να πάμε σε δύο φορές το μήνα ομαδική ουσιαστική συζήτηση.
Ναι, γιατί αναφέρει και team coaching, νομίζει, λέει. Ο team coaching είναι αρκετά δύσκολο, αγαπητέ Κωνσταντίνε, το κουτσάρισμα της ομάδας. Καταρχήν είναι πόσα είναι τα άτομα μέσα στην επιχείρηση. Ποια είναι η φύση της επιχείρησης. Τι έχει γίνει στο προηγούμενο διάστημα. Κάνατε μια φορά το μήνα, δεν κάνατε καθόλου. Χαλάρωση του εργαζομένου πριν την εργασία. Άδειασμα της σκέψης. Ειλικρινά πρέπει να ξέρω ποια είναι η επιχείρηση τώρα από εκεί πέρα για να πω όλα αυτά, χαλάρωση. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο οργανισμός σας. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι λίγο στριμωγμένα, συναισθηματικά, φορτίζονται. Βλέπετε ότι υπάρχουν προβληματισμοί. Δουλεύουν από μακριά. Δηλαδή, αν δουλεύουν από μακριά και όλη μέρα δεν βλέπονται καθόλου, θα μπορούσε να έχει νόημα έστω ένα τέταρτο catch-up της μέρας, αυτό που προτείνει ο Κωνσταντίνος. Κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, έστω. Δύο φορές την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα, Παρασκευή, απόγευμα. Αν δεν βλέπονται και δουλεύουν από μακριά όλοι. Συγγνώμη που δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στον αγαπητό Κωνσταντίνο και στους υπόλοιπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα. Γιατί και εμείς, όταν αντιμετωπίσουμε ένα θέμα, πρέπει να κάτσουμε κάτω να δούμε ποια είναι εκείνα τα δεδομένα. Γιατί δεν υπάρχει ανοίγω το ντουλάπι μου και βγάζω μια πρόταση και τη βάζω ένα self. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθόπουλε Θεοδωρή. Ωραία. Γεια σας και σε εσάς. Λεωνίδας, ωραία, αγαπητέ Γιάννη. Ελπίζω να ερθίσαμε τη σκέψη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και βαστάμε καλά με τις εξαγωγές μας. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Αυτό. Και να κερδίσουμε λίγο την μπάλα έξω, συνάδελφοι, μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους, τον Γιώργο και την Αγγελίνα, για την τόσο μεστή παρουσίαση και φυσικά πέρασαν 2 ώρες ευχάριστα, χωρίς να κουράσουν. Και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά για τα εργαλεία, τα ηλεκτρονικά, που είναι και της μόδας τώρα, που είναι και πιο κουραστικά. Σαν ένα σχόλιο, σαν ένα επιμήθειο, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Εννοείται ότι ένας τέλεχος εξαγωγών, ο οποίος θα έρθει απέναντι, ένας πολιτής δηλαδή, με έναν πελάτη, και με δεδομένο ότι το αποτέλεσμα το τελικό θα κριθεί στις λεπτομέρειες, δηλαδή φανταστείτε μια επιχείρηση που πηγαίνει σε μια διεθνή έκθεση και είναι εν μέσω δεκάδων ή και εκατοντάδων ανταγωνιστών της, θα την επισκεφθούν άνθρωποι που θα έχουν επισκεφθεί και πολλούς άλλους ομότεχνους. Έτσι. Άρα, δηλαδή, η ικανότητα του πολιτή, η κατάρτισή του, παίζει σπουδαίο ρόλο στην τελική έκβαση του αποτελέσματος. Γι' αυτό και εμείς λέμε, και εγώ προσωπικά και στα σεμινάρια που κάνω, λέω ότι η τεχνική που πρέπει να αναπτύξει ένας πολιτής, η τεχνική των πωλήσεων δηλαδή, που περιλαμβάνει βέβαια και το πολύ σημαντικό στοιχείο που είπαμε σήμερα, την διαχείριση των αντιρρήσεων, είναι κάτι το οποίο εκ των όνων ουκάνευ, θα έλεγα, στην εκπαίδευση ενός τελέχους της επιχείρησης. Δεν παίζει τόσο ρόλο το να έχεις 5 δοκτορά και να μην γνωρίζεις αυτά τα πολύ χρήσιμα πραγματάκια. Και αυτό είναι πράγματι θέμα εκπαίδευσης. Δεν γεννιέται ο άλλος το μοντέλο του πολιτή της δεκαετίας του 60, της επιθετικής πώλησης που σε παίρνει στο μαγαζί του με το ζόρι και αν δεν ψωνίσεις μπορεί να σε κρατήσει και όμοιρο. Έχει αλλάξει το πράγμα τώρα και οπωσδήποτε η εκπαίδευση των στελεχών σου όλα αυτά τα χρήσιμα πραγματάκια είναι πολύ σημαντική.
Θα ήθελα, πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Τρίτη θα έχουμε συνέχεια στη σειρά των τεχνίζων με το ένα το webinar που θα έχει τίτλο «Εξαγωγική ετοιμότητα και νέα μοντέλα εξαγωγών μέσω του digital». Θα είναι πολύ σημαντικό και σας καλώ να το παρακολουθήσετε. Μέχρι τότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Δεν είχα κάνει και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπασταγιόπουλε. Εμείς ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ και τον Σπύρο για τη βοήθεια και την Αγγελίνα. Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Αντίο σας.